Κύριε Σταυροθόδωρο, με ακούτε? Καλησπέρα, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπω τον κύριο Παρίση. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Μ' ακούς? Αποστόλη. Ναι, ναι, καλησπέρα, πρόεδρε. Ακούω. Να είσαι καλά. Ρίτα, είστε εδώ? Ναι, Δημήτρη, είμαι εδώ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα. Βλέπω ότι είναι ο εκπρόσωπος από το Φόρουμ Προσφύγων και Μεταναστών. Καλησπέρα σας. Ο Ζόντι και είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, καλά είμαστε. Ευχαριστώ. Ωραία. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει. Περιμένουμε τον κύριο Νταΐ. Ναι. Ποιος άλλος είναι μέσα? Η κυρία Χριστίδου, είστε μαζί μας από το ΔΟΜ. Ναι, ναι, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Είναι, ποιος άλλος είναι? Το Α21 είναι. Καλησπέρα και από μένα. Η ναι. Παπαϊωάννου Ειρήνη, με διαπολιτισμική μεσολαβήτρια. Γεια σου, Ειρήνη. Και Νικόδημος είναι? Ναι, από το φόρουμ, δηλαδή. Νικόδημε, μπορείς να μιλήσεις? Ναι. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλησπέρα σας και καλή αρχή. Καλησπέρα. Επίσης, είναι εδώ η κυρία Μακρύ, από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι η Ράνια Εκόκα, από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Είναι Μαρία. Από το κοινωνικό ΕΚΑΒ. Καλώς ορίσατε. Έτσι, new entry. Επίσης έχουμε τον Γιώργο τον Παπανικολάου, που είναι εκπρόσωπος από τη ΔΙΚΕΛ, από την ομάδα έργου της ΔΙΚΕΛ. Πληγωμένο εστία. Από το πληγωμένο εστία, τέλος πάντων. Και επίσης, πέρα από τον μεταφραστή, έχουμε μαζί μας ο κύριος Άχμετ. Απλά τα ονόματά σας για να καταγραφούν. Ωραία. Τα έχετε σημειώσει? Ναι. Και μέλη, σωστά? Ναι. Ωραία. Είναι ο Άχμετ και Μάιφαν. Ωραία, εντάξει, να το λέω σωστά το όνομα. Ωραία. Ο κύριος Παπαδούλης είναι επίσης εδώ. Είναι ο κύριος Βούλγαρης. Να δώσουμε 2-3 λεπτά για τον κύριο Νταΐ. Είμαι μέσα. Ναι. Γεια σας. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ναι, ναι. Στη θέση του κύριου Δρυσέλα είναι ο κύριος Σταυροθόδωρος. Δεν μπορούσε σήμερα, οπότε είναι ο αναπληρωματικός του. Έτσι. Οπότε, από ό,τι βλέπω, κυρία Ζάμπρα, έχουμε απακτία. Έτσι. Με εκπροσώπους και από το και από τον προσφυγικό πληθυσμό. Και βέβαια έχουμε και, νομίζω, το σύνολο των φορέων που βρίσκονται σήμερα στην Λάρισα. Είναι και ο Κωστής Παπαθανασίου εδώ από την ΥΠΑ Τιαγμουστία. Ωραία. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα με την επικύρωση του πρώτου πρακτικού του 2022. Έχει σταλεί στις 4 Δευτέρου του 2022. Εγκαίρως δηλαδή. Εγκρίνεται? Εγκρίνεται. Ωραία. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν, από ό,τι βλέπετε, περνώντας την ημερήσια, υπάρχουν 5 θέματα. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους συναδέλφους θέλει να θέσει κάποιο θέμα πριν να ξεκινήσουμε, κάτι που, εν πάση περιπτώσει, δεν καλύπτεται από την ημερήσια διάταξη. Αν θέλετε, μπορείτε να μεταφράζετε, γιατί δεν το καταλαβαίνω όλοι. Ναι. Δεν ξέρω αν μεταφράζετε γαλλικά. Ωραία. Ναι. Αν δεν υπάρχει κάποιο θέμα, να ξεκινήσω με το πρώτο. Καταρχάς να πω ότι η σημερινή συνάντηση είναι, νομίζω, σε μια στιγμή
που έχουν συμβεί αρκετά ζητήματα, αρκετά θέματα και στο ζήτημα των προσφυγικών ροών, αλλά και στην εξέλιξη της αντιμετώπισης του προσφυγικού. Όταν θα μιλήσουμε για τα αντίστοιχα θέματα, θα έχετε και την ενημέρωση για νέα στοιχεία, για νέες καταστάσεις που έχουν προκύψει. Να πω ότι υπάρχει όλη αυτή την περίοδο μια αρκετά μεγάλη κινητικότητα, η οποία κάποια από αυτά αποτυπώθηκαν στις εφημερίδες και κάποια άλλα όχι. Αναφέρομαι και στην επίσκεψη του κύριου Κόπτση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Και της προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των προσφύγων, στην οποία συμμετείχαμε αρκετοί από εμάς εδώ. Βλέπω τον κύριο Παπαπαρίση, ήταν ο κύριος Παθανασίου, ήταν η κυρία Μακρύ, ήμουνα και εγώ, φαντάζομαι ήταν και άλλοι. Επίσης, έχουμε κάποια θέματα τα οποία μετά θα μας κάνει και μια ενημέρωση με μεμονωμένους πρόσφυγες, οικογένειες προσφύγων που έχουν έρθει στην πόλη μας στην περίοδο του Ουκρανικού. Και βέβαια έχουμε και εξελίξεις και στο θέμα του δικτύου πόλεων με την απόφαση για τη διακοπή του προγράμματος Εστία που προσδιορίζεται στο τέλος του έτους, αλλά και με την ενημέρωση για εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες έχουν οργανωθεί και είτε έχουν ξεκινήσει είτε πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο Κουτσόχερο, στο κάμπ του Κουτσόχερου, αλλά και μέσα στον ιστό της πόλης, προγράμματα του ΙΝΕΔΙΔΙΜ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με το Δήμο φυσικά Λαρισαίων και με το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά όμως θα τα δούμε αμέσως μετά. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, με το μηχανισμό. Υπάρχει μια πρόταση για τη διαμόρφωση, σε συνεργασία βέβαια με την αντίστοιχη Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας, για ένα μηχανισμό ετοιμότητας αυξημένων προσφυγικών ροών του Δήμου, που επί της ουσίας αποτελεί μια συντεταγμένη προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει ένα σχέδιο της πόλης για κρίσεις οι οποίες ήθε μακάρι να μην προκύψουν, αλλά είναι πιθανό να προκύψουν στο μέλλον. Υπάρχει η εμπειρία του 16, υπάρχει όλη εκείνη η γνώση την οποία έχουν αποκτήσει δομές του Δήμου στην αντιμετώπιση του προσφυγικού σε όλα τα επίπεδα και του μεταναστευτικού φυσικά. Υπάρχουν στελέχη που πλέον έχουν αποτυπώσει αυτή την εμπειρία τους και την έχουν παρουσιάσει σε ένα σχέδιο που διαμορφώνεται. Εγώ θα ήθελα 2-3 λόγια να πει ο κύριος Βούλγαρης, ο οποίος φέρνει μάλιστα και το συγκεκριμένο σχέδιο. Έχουμε συνεργαστεί μαζί, όπως επίσης έχει συνεργαστεί και η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Το έχετε πάρει το σχέδιο και μπορεί να σας πει κάποια πράγματα, γιατί πρόκειται για ένα σχέδιο που πρέπει ούτως ή άλλως να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Βούλγαρη. Ναι, ακούγουμε. Ναι. Ακούγεται από εκεί. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Τα πλαίσια τα οποία είχε θέσει η πολιτική προστασία για σεισμό, με το πρόγραμμα Εγκέλαδος, για πλημμύρες, για πυρκαγιές. Υπήρχαν 4 σχέδια τα οποία έχουν μεταστήκει στις αρχομαρχίες από την πολιτική προστασία, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση μαζί με διάφορους φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Νομίζω ότι στον καιρό τον οποίο περνάμε προέκυπτε η ανάγκη να συστηματοποιήσουμε λίγο τις δυναμικές, να χαρτογραφήσουμε τους άξονες και να χαρτογραφήσουμε και τις υπηρεσίες εκείνες μαζί με τους φορείς, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την δυναμική η οποία προκύπτει από ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα.
Η ανάγκη που δημιούργησε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με την φυγή περίπου κοντά στα 10 εκατομμύρια Ουκρανών, οι οποίοι ήδη άρχισαν να πάνε σε διάφορες χώρες και στη δικιά μας ταυτόχρονα. Και με την ανάγκη ότι ενδεχόμενα παρακάτω να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο κύμα, θεωρήσαμε απαραίτητο να καθίσουμε να χαρτογραφήσουμε και να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο το οποίο θα ανήκει στα σχέδια της πολιτικής προστασίας και θα αφορά αποκλειστικά ένα σχέδιο αντιμετώπισης μεταναστευτικού ζητήματος. Έχει δοθεί σε όλους, για να μην κάνω διάφορες αναλύσεις, το έχετε δει, έχει δοθεί σε όλους προς μελέτη. Και ταυτόχρονα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς γνώση όλου του Δημοτικού Συμβούλιου, για να ψηφιστεί και να ενσωματωθεί στα σχέδια της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε η πόλη να είναι οργανωμένη και για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου μεγάλου ζητήματος, όπως είναι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Μέχρι τώρα, μια και μπήκαμε σε αυτό, στην Λάρισα υπάρχουν περίπου 8 οικογένειες οι οποίες έχουν εμφανιστεί. Σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης και με ό,τι έχει προβλεφθεί από τη δυνατότητα παροχής ιατρικών, φαρμακευτικών και επιστημιστικών βοηθειών, δηλαδή ό,τι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να το παρέχει, σε συνεργασία με την πρόνοια και την κοινωνική υπηρεσία και χαρτογραφούνται και ταυτόχρονα οτιδήποτε ζητηθεί προσφέρεται. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων, βέβαια, και όπως ορίζονται από τις εγκυκλίες, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και έρχονται στα χέρια μας, εφαρμόζονται επακριβώς και στις καταγραφές, αλλά και στην προστασία. Και ταυτόχρονα το κοινωνικό πρωτοβουλίο στέκεται δίπλα και σε αυτές τις οικογένειες και με λίγο περισσότερη προσπάθεια και φροντίδα. Δεν μπαίνουμε δηλαδή στη λογική μία φορά το μήνα που έχουμε κάτι, αλλά σε αυτόν τον πρώτο καιρό μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να μπουν σε έναν ρυθμό, ήδη βοηθούνται και από το κοινωνικό πρωτοπολείο, έχουν παρισχυθεί βοήθειες και από τα κοινωνικά ιατρία και οδοντιατρία, έχουν κατευθυνθεί και προς τα νοσοκομεία και φυσικά και ό,τι απαιτείται σε σχέση με την χαρτογράφησή τους στα συγκεκριμένα link και site τα οποία υπάρχουν από το Υπουργείο, αλλά και σε ό,τι υπάρχει και ό,τι δυναμική ζητείται από τους ίδιους και υπάρχει και προσφέρεται από εμάς. Εκτός από τη στέγαση λοιπόν την οποία έχουν διασφαλίσει οι ίδιοι, σε όλα τα υπόλοιπα, σε όσους απευθύνθηκαν και τους ξέρουμε, στεκόμαστε δίπλα για να το ξέρετε. Με έναν διακριτικό τρόπο δεν βγήκαμε να το πούμε πουθενά, αλλά εκτιμώ ότι ο στόχος είναι να βοηθηθούν και μετά να προβάλλουμε, γιατί σε κάποιους άλλους ενδεχόμενα Δήμους, πήραμε μία οικογένεια, πήραμε δύο οικογένειες. Έτσι, το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να οργανωθούμε έτσι ώστε πραγματικά να προσφέρουμε αυτό το οποίο έχουν ανάγκη αυτές οι οικογένειες, που είναι με μικρά παιδιά και που είναι οικογένειες που φύγαν βιαίως από τον τόπο τους. Θα είμαι εδώ για οποιαδήποτε ερώτηση. Να πω εδώ ότι είναι σημαντικό ακριβώς για την αντιμετώπιση σε αυτή τη φάση. Η εμπειρία που υπήρχε, η εξαιρετική συνεργασία με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, με την κυρία Μακρύ, αλλά και θα έλεγα και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η παρουσία τους εδώ στο σημερινό Συμβούλιο έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την πορεία αυτών των χρόνων. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα σε σχέση με το σχέδιο που έχει υποβληθεί για το μηχανισμό ετοιμότητας διαχείρισης προσφυγικής κρίσης. Ναι, και μισό λεπτό. Ζήτησε ο κύριος Παπαδούλης, δεν ξέρω, θέλει κάποιος άλλος επίσης συνάδελφος. Ωραία, κύριε Παπαδούλη. Η πρώτη ερώτηση είναι τα όσα αναφέρθηκαν από τον κύριο Βούμπαρη. Αναφερόμαστε στις ροές από Ουκρανία. Όχι, είναι γενικό. Αφορά όλο τον κόσμο. Απλά δεν υπήρχε για να έρθει ως ένα σχέδιο δομημένο που να βρίσκεται πλέον στο Δήμο, στην πολιτική προστασία που έχει το όλων της διαχείρισης και να κατευθυνθεί και προς αντίστοιχες δημαρχίες και να οριοθετηθεί όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις διευθύνσεις, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα. Η επόμενη ερώτηση που διανάπτει κατευθείαν, γιατί δεν υπήρχε πριν και τώρα
Θα μου πεις, ήρθαν και νέες ροές. Δεν αντιλέω. Γιατί πριν δεν είχε γίνει. Ένα αυτό και δεύτερο, βλέπω κάπου εδώ ανάλυση ρίσκου. Τι ακριβώς αναδρόμος, τι ακριβώς αναδρόμος. Για τη δυσκολία της αντιμετώπισης είναι... Έχεις ένα... Όβι είναι, όβι. Όχι, έχεις... Έχει διάφορα, έχει 3-4 σενάρια επεξεργασμένα, ένα μικρότερο σχέδιο εκεί, τα οποία ουσιαστικά δίνουν την εφαρμογή του σενάριου και τη δυνατότητα εφαρμογής όπως αυτά προβλέπονται από σχέδια αντίστοιχα άλλων μεγαλύτερων, ας πούμε, της ΕΠΕ της Αρμοστίας, του ΟΗΕ και όλων των υπολείπων που επεξεργάζονται τέτοια ζητήματα και ζητάνε δεδομένα μέσα από τα οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα. Έτσι, επιστημονικά περισσότερο είναι, έχουν ενδιαφέρον παρά στην ίδια την εφαρμογή. Τώρα, γιατί δεν υπήρχε προηγουμένως. Ίσως γιατί δεν έκτοτε του 16. Ίσως γιατί συμπεριλαμβάνονται σε μικρότερα προγράμματα. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω επαρκώς, γιατί εγώ μετά το 19 είμαι εδώ. Φαντάζομαι και ο κ. Δηλιγιάννης έχει άποψη. Εκτιμώ όμως ότι ήταν ένα κενό μέσα από το οποίο και με έναν επιστημονικό τρόπο προσπαθούμε να οριοθετήσουμε διάφορα ζητήματα έτσι ώστε μπορούμε να λειτουργήσουμε. Για να μην ψαχνόμαστε στη στιγμή της κρίσης ποιοι είμαστε και που πάμε και τι κάνουμε. Δύο διευκρινήσεις που νομίζω ότι είναι βοηθητικές. Η μία είναι ότι είναι ένα σχέδιο για οποιαδήποτε κρίση του μέλλοντος με βάση και την εμπειρία που υπήρχε. Προφανώς δεν μιλάμε μόνο για το ουκρανικό και δεν μιλάμε μόνο για κρίσεις που προέρχονται από πόλεμο. Νομίζω ότι η συζήτηση που γίνεται για την κλιματική κρίση αλλά και για κρίσεις που πρόκειται να έρθουν στο μέλλον πρέπει να μας προετοιμάζουν προκειμένου μια πόλη να είναι και ανθεκτική και βιώσιμη. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχθούμε έπρεπε ήδη να το έχουμε κάνει εδώ και καιρό ότι οι πόλεις μας, οι κοινωνίες μας δεν ήταν προετοιμασμένες για κάτι τέτοιο. Μετά τη μεταναστευτική κρίση της δεκαετίας του 90 με τους οικονομικούς μετανάστες τους Αλβανούς που είχαν έρθει, τους Ρωσοπόντιους πιο πριν, αυτά είχαν αντιμετωπιστεί πάντοτε ως φαινόμενα τα οποία ήταν ευκαιριακά. Η προσφυγική κρίση του 16, την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες του Δήμου, νομίζω με αρκετή επάρκεια, ανέδειξε την απουσία εμπειρίας που υπήρχε. Και που χρειάστηκε πραγματικά να επιστρατεύσουμε κάθε γνώση είχαμε και κάθε μηχανισμό που υπήρχε, χωρίς όμως, και οφείλουμε να το πούμε, να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο στην ουσία εισηγείται ο κύριος Βούλγαρης, είναι ότι δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να λέμε ότι δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον και μια πόλη που διαμορφώνει σχέδια πολιτικής προστασίας πρέπει να έχει μέσα και την πρόβλεψη και για κάτι αντίστοιχο. Ειδικά όταν οι ειδήσεις για προσφυγικές ροές πληθαίνουν και όταν οι ειδήσεις για την κλιματική κρίση νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν να μας εξοικειώνουν με μια εικόνα που δεν είναι και τόσο ευχάριστη για το μέλλον. Δεν ξέρω, ο κ. Παθανασίου νομίζω θέλει να δώσει κάποια απάντηση επίσης εδώ. Ναι, δύο πράγματα εγώ θέλω να επισημάνω. Το ένα έχει να κάνει ότι ο μόνος Δήμος που έχει έτοιμο μηχανισμό ετοιμότητας για το διαχείριση προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών είναι η Σαφήνες. Δηλαδή, και εμείς είμαστε δεύτεροι. Αυτό είναι το δεύτερο που εκπονείται σε αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά την ερώτηση με το risk assessment, αυτό έχει να κάνει με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουμε για το ποιον πυλώνα από τους μηχανισμούς θα ενεργοποιήσει ο Δήμος. Είναι επίπεδα δηλαδή ετοιμότητας. Χάρη, έχουμε 5 οικογένειες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Αν όμως αυτές γίνουν 50, το ρίσκο είναι μεγαλύτερο για να φύγει ο έλεγχος από το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί παραδείγματος χάρη είναι ενδεικτικά τελείως τα νούμερα, το κοινωνικό παντοπολείο μπορεί να ασυνδύσει μέχρι 60. Να ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα τμήματα. Εκεί έχει να κάνει το κομμάτι με το risk management. Δεν έχει 5.000, ας πούμε, αύριο το πρωί, θα έχει ένα τεράστιο ρίσκο. Αν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Αυτό είναι η πιθανότητα του σενάριου. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Αν δεν υπάρχει ερώτηση, τοποθετήσεις.
Κύριε Σταυροθόδωρε, κύριε Νταΐ, σας χάσαμε τώρα. Κύριε Απρίλη. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση? Δεν ξέρω, κύριε συνάδελφε. Από τους υπόλοιπους καλεσμένους. Ωραία. Κύριε Παπαδούλη, σας ακούμε. Ναι, φυσικά, ναι. Ζητάω να τοποθετηθούν όλοι. Okay. Ωραία, όποιος θέλει. Ναι. Για το συγκεκριμένο. Ναι. Ωραία, για το συγκεκριμένο, ναι. Έτσι. Είναι γεγονός ότι και αυτό δεν στηρίζεται και δεν γίνεται με έναν κεντρικό σχεδιασμό. Πιάνω από αυτό που υπόθηκε του κύριου Αγουκή, ότι δυνατά για να ακούγεται η Θεσσαλονίκη είναι ο Δήμος που είναι σχετικά οργανωμένος, άντε εμείς, άντε και η Αθήνα, και η Πάτρα και οι μεγάλες πόλεις. Τι γίνεται στους άλλους? Θα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν κεντρικό σχεδιασμό, θα έχουν πει και σε άλλα συμβούλια, κεντρικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να δοθούν αρμοδιότητες στους Δήμους, αλλά επικουρικά. Η όλη αντιμετώπιση να είναι από το κράτος. Δεν είναι δυνατόν να λέει ότι μια οικογένεια που θα έρθει στο Δήμο της Λάρισας θα έχει χ αντιμετώπιση και άμα θα πάει στο Δήμο Τεμπών θα το πετάξουν στο ποτάμι. Έτσι, για να το πω λίγο έτσι. Με επιτρέπετε. Κατανοητό, ναι. Με αυτή την έννοια δεν συμφωνούμε στο να γίνει έτσι αποσπασματικά από έναν Δήμο αυτό, από έναν Δήμο άλλο. Άλλος μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος και να κάνει και περισσότερα. Δεν αντιμετωπίζονται ούτε οι πρόσφυγες, ούτε οι μετανάστες με τέτοια αποσπασματικά. Αυτή είναι η άποψη. Οπότε δεν συμφωνείτε? Όχι. Ωραία. Από τους άλλους συναδέλφους. Κύριε Σταυροθόδωρε. Ποιος? Αποστόλης Παπαρίσης. Κύριε Παπαρίση. Ναι. Επί του σχεδίου καταρχήν είναι λίγο άχαρο μια πρωτογενής εργασία που έγινε εμείς να έρθουμε τώρα ξαφνικά και να αρχίσουμε να κρίνουμε. Οπότε καλώς έγινε και ορθά. Τώρα, επί του αυτό που είπε ο κ. Παπαδόλης περί του κεντρικού, νομίζω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης από την πρώτη στιγμή και στο site αλλά και και σας έχει αποστείλει, έχει στείλει παντού το μηχανισμό που έχει οργανώσει, ούτως ώστε να δεχθεί πρόσφυγες, τουλάχιστον αυτό το θέμα, το θέμα της Ουκρανίας που είναι και επίκαιρο. Γιατί από εκεί τώρα έρχεται κόσμος. Και ήδη έχουν οργανωθεί. Στις Σέρες υπάρχει δομή που φιλοξενεί πρόσφυγες. Στην Ελευσίνα το ίδιο από την Ουκρανία. Και ανάλογα των αναγκών είναι έτοιμη να ενεργήσει συνολικά γι' αυτό και κεντρικά. Γι' αυτό και υπάρχει στο site του Υπουργείου Μετανάστευσης που μπορεί οποιοδήποτε έρχεται στην Ελλάδα να απευθυνθεί και να γίνουν και γρήγορα όλες οι ενέργειες. Δηλαδή, στις Σέρες σήμερα που μιλούσαμε τη διοικήτρια εκεί, εκδίδει τα πάντα. Είναι και γραμμική ασύλου. Δηλαδή, εκδίδει τις άδειες παραμονής, τα πάντα. Τις άδειες για να μπορούν να εργαστούν. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο, εκμεταλλευόμενοι βέβαια και την εμπειρία του παρελθόντος, έτσι, του πρόσφατου ή από το τουλάχιστον από το 2015-2016 και μετά. Άρα, υπάρχει οργάνωση επί του θέματος και κεντρική οργάνωση. Βέβαια, εδώ αν μιλάμε για τους Δήμους, φαντάζομαι ότι και οι Δήμοι είναι σε επαφή με την κεντρική κυβέρνηση για να παίρνουν οδηγίες ή να δίνουν τις προτάσεις τους. Φαντάζομαι. Η ερώτηση που τέθηκε ήταν για το 2016, λίγο να το ξεκαθαρίσω, έτσι. Το 2016 όντως δεν υπήρχε κάποια προετοιμασία. Προφανώς σήμερα ο κ. Παπαρίσης μεταφέρει για την κατάσταση για σήμερα. Τα λέω καλά, κύριε Παπαρίση? Εμπειρικά. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Μιλάμε. Ωραία. Κύριε Σταυροθόδωρε, συμφωνείτε? Δεν ξέρω, την τοποθέτησή σας θα ήθελα. Δεν έχω να τοποθετηθώ συγκεκριμένα σε κάποιο θέμα. Όντως μπορεί να μην υπήρχε κάποια οργάνωση το 2016. Τώρα με αυτά που άκουσα και τον Αποστόλη εδώ τον Παπαρίση, νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι έχουν. Υπάρχει κάποια οργάνωση και κεντρικά και από τους Δήμους που είναι σε επαφή με την κυβέρνηση, νομίζω ότι έτσι. Ωραία, συμφωνείτε με το συγκεκριμένο, γιατί πρέπει, αν έχουμε μια γνωμοδότηση θετική, να το προχωρήσουμε. Ναι, να το προχωρήσουμε.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταΐ. Παναγιώτη, μας έχασες. Κυρία Πρίλη. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, κύριε Δελγιάννη, συμφωνούμε. Ωραία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν θέλετε κάτι να πείτε. Ναι. Μια κουβέντα να πω μετά, λίγο, να σοφηνήσω λίγο. Εμείς το θέλαμε να πούμε ότι δεν υπήρχαμε τότε, δεν έχουμε φτάσει στην Ελλάδα, οπότε δεν γνωρίζαμε και τόσο το όργανο που θέλουμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Συμφωνείτε επομένως να υπάρχει ένα σχέδιο, αυτό λέω, ναι. Θα θέλαμε πάρα πολύ και για το μέλλον το προσκύπτω, θα το θέλαμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βούλγαρη, ναι. Κουβέντα κλείνοντας. Χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση αντιπαράθεσης με την άποψη του κυρίου Παπαδούλη, σαν Δήμος και σαν φορέας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάτι, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα ή ένα κενό. Υπήρχαν εμπειρίες που είχαν κουβαλιθεί και υπήρχαν και δυναμικές που κάθε Δήμος αναπτύσσει μόνος του. Δεν έχει την ίδια δυνατότητα ο Δήμος Τεμπόλη με το Δήμο Λαρισαίων. Ούτε ο Δήμος Φασάλου με το Δήμο Λαρισαίων. Ας επιχειρήσουμε λοιπόν, εμείς σκεφτήκαμε και είδαμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Σε ένα έλλειμμα οργανωμένης λογικής ενός πλαισίου και ενός σχεδίου αντιμετώπισης μιας κατάστασης που δημιουργείται. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε η λογική ότι πρέπει να έχουμε κάτι οργανωμένο για να ξέρουμε ποιοι είμαστε αύριο την ώρα που θα δημιουργήσουμε την ιστορία, έτσι ώστε και οι υπάλληλοι να είναι συγκεκριμένοι και ενδεχόμενα να εκ των προτέρων να γνωρίζουν τι θα κάνουν και οι ενέργειες που θα είναι αποσαφηνισμένες και ένα πλαίσιο να το διαβάσουμε και να το κάνουμε. Η κυβέρνηση κάνει αυτά τα οποία κάνει και τα έχει πει και ο κ. Παπαπαρίσης, τα ανέφερα και εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβάλλει στον κάθε Δήμο ένα σχέδιο, γιατί κάθε Δήμος έχει διαφορετική δυναμική. Επομένως, με τη σκέψη ότι θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις αδύναμες ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά έρχονται στην πόρτα μας, οργανωμένα πια έχουμε ένα σχέδιο το οποίο θα το έχουμε στα χέρια μας για να το επεξεργαστούμε. Με αυτή τη λογική και με αυτή τη φιλοσοφία κινηθήκαμε εδώ ενώπιον για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο και να το φέρουμε έτσι ώστε σαν Δήμος Λαρισαίων, ανεξάρτητα αν είχαν άλλοι, αν δεν είχαν άλλοι, άλλο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ή αν ο Αθηνών που ξέρω ότι το έχει και είμαστε δεύτεροι που φτιάχνουμε ένα αντίστοιχο μεγάλο, δεν το κάνουμε για κανέναν άλλον παρά για εμάς. Για να έχουμε εμείς μία λογική το πώς αντιμετωπίζουμε μία κρίση που είναι μία κρίση όπως το προσφυγικό και να μην οι άνθρωποι που φτάνουν στην πόρτα μας να μην πέφτουν σε αδυναμίες του συστήματος ή να μην υπάρχει η άγνοια ότι τι κάνουμε τώρα ή πώς πάμε παρακάτω. Και επειδή η εμπειρία του 16 έδειξε ότι μπορούμε πλέον να εκπονήσουμε τέτοια σχέδια και να τα επεξεργαστούμε, γιατί μαζί περάσαμε τον κύριο Παπαδούλη και με τον κύριο Δελιγιάννη και με πολλούς από εμάς, την ένταξη και των μαθητών στα σχολεία, την ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία, τα προγράμματα του Εστία, τα προγράμματα του Κουτσόχερου, τα προβλήματα που πέρασαν οι άνθρωποι μέσα, οι άνθρωποι απ' έξω. Ήρθαμε σε μια φάση λοιπόν με την οποία μπορούμε να στηρίξουμε τέτοια πράγματα. Με αυτό το λόγο έτσι απευθύνομαι και προς τον κύριο Παπαδούλη για την αποσπασματικότητα που κάθε Δήμος μπορεί να έχει. Με την έννοια ότι σίγουρα είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρειάζεται η κοινωνία για να υπάρχει και στο μέλλον. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα, θα ισχύει για 2 χρόνια ή για 1 χρόνο. Θα είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να βελτιωθεί στη συνέχεια, αλλά θα αφορά μία κρίση, η οποία λέγεται προσφυγικό. Και σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Και... μία ερώτηση. Έτσι. Ναι. Από την Εντρεπτική Οικονομία Ελλάδας. Πάνω σε αυτό που αναφέρατε. Κατεβείτε λίγο, σας παρακαλώ. Ελάτε. Έχεις μικρόφωνο. Για να ακούτε. Δεν ήξερα τι είσαστε. Ελάτε μπροστά. Λίγο για να ακούγεστε. Δεν είμαστε πολύ οργανωμένοι ακόμα. Καταρχάς, δεν ξέρω αν έχει... Ελάτε. Το όνομά σας μόνο να καταγραφεί. Ναι. Αφέντης ονομάζομαι. Ναι. Από την Αντρέα της Πρωτοβουλία.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτά που αναφέρετε. Αυτό το σχέδιο που λέτε, περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο βασίζεται στην εμπειρία, στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο θα ισχύσει από εδώ και πέρα? Γιατί ήδη υπάρχουν οικογένειες πέραν των ροών των τωρινών από Ουκρανία, οι οποίες είναι στο δρόμο κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή. Δεν παίρνουν ούτε επίδομα, έχουν κοπεί τα πάντα. Τους καλούν από πρώτο. Ποιος αναφέρεστε έτσι ακριβώς για να λέμε? Αναφέρομαι σε πρόσφυγες οι οποίοι μένανε μέσω του προγράμματο Εστία 2 στα διαμερίσματα στη Λάρισα και αυτή τη στιγμή τους. Μισό λεπτό. Κύριε Αφέντη, λίγο σας κόβω τώρα. Είναι το αμέσως επόμενο θέμα αυτό. Αυτό έχει να κάνει το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις προσφυγικές ροές όταν έρχονται. Που έχει να κάνει με τις συνεργασίες που υπάρχουν, με τον τρόπο που ενεργοποιούνται και με τη λογική ότι δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια. Okay. Οπότε νομίζω ότι μπορείτε να τοποθετηθείτε στο δεύτερο θέμα που νομίζω ότι για εκεί ήρθατε, σωστά? Για εκεί ήρθα. Θέλω να πω ότι 6 χρόνια μετά ψάχνουμε να βρούμε. Υπάρχει όμως ένα οργανωμένο πλαίσιο. Δεν έχει να κάνει μαζί. Ανθρώπων υπηρεσιών, φορέων, εκτάσεων που μαζί αντιμετωπίζουν μια κρίση άμεσα. Ωραία. Σας κόβω τώρα. Δεν σας αφαιρώ το λόγο. Απλά μετά μπορείτε να εκφραστείτε. Καθίστε εδώ. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο δεύτερο θέμα. Άρα λοιπόν, με την αρνητική ψήφο του κυρίου Παπαδούλη. Προφανώς αυτό σαν θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Λοιπόν, ενημέρωση για το πρόγραμμα στέγασης ευάλωτων ετούντων διεθνούς προστασίας του προγράμματος Εστία. Έχετε λάβει όλοι κάποια κείμενα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση για τις εξελίξεις ως προς το πρόγραμμα Εστία. Χωρίς να επεκταθώ παραπάνω, να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου ότι το πρόγραμμα Εστία κλείνει τον κύκλο του στο τέλος του 2022 με περιορισμό των θέσεων ενδιάμεσα και στην εξέλιξη αυτής της λειτουργίας. Να πω ότι υπήρχε μια ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου σε εκπροσώπους από το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, στην οποία παρευρέθηκα και εγώ, όπου ακριβώς επισημάνθηκε ότι είναι μια κυβερνητική απόφαση αυτό, που έχει να κάνει με την αντίληψη του Υπουργείου ότι η μεταναστευτική πράβλα προσφυγική κρίση η συγκεκριμένη έχει κλείσει τον κύκλο της και από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εδώ σταματάω. Θα δώσω λίγο το λόγο στον εκπρόσωπο της ΔΙΚΕΛ, στον κύριο Παπανικολάου, που έχει μια πλήρη εικόνα ως στέλεχος της ομάδας έργου, προκειμένου να ενημερώσει όλο το σώμα ως προς αυτά. Αν θέλει μετά κάποιος να προσθέσει ως προς αυτά, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους εδώ που είναι μέλη του Συμβουλίου, που είναι μέσα στις οικογένειες που φιλοξενούνται από το πρόγραμμα Εστία, μπορούν επίσης να τοποθετηθούν. Κύριε Παπανικολάου, ελάτε λίγο εδώ, γιατί δεν θα ακούγεστε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Τώρα το θέμα. Αυτό. Πάντως μέχρι που να πει, όχι ότι διαφωνούμε στο να βοηθούν κάποια, έτσι. Είναι κατανοητή η προσέγγιση. Είναι και αρνητική ψυχολογική στο συγκεκριμένο, έτσι. Είναι κάτι καλύτερο. Είναι κατανοητή η προσέγγιση. Λοιπόν, ελάτε. Λοιπόν, καταρχάς, νομίζω ότι πλέον είναι γνωστό ότι από το Φλεβάρι βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο αναφέρει. Ακούτε όλοι? Ρίτα, ακούτε? Ναι, Δημήτρη, ακούμε. Ελάτε. Ακούμε, ναι. Ελάτε. Από το Φλεβάρι έχει βγει το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν το είχα ποτέ με το τι συμβαίνει. Στο οποίο αναφέρεται ότι 31 Δεκάτου το πρόγραμμα Εστία θα κλείσει
έτσι, και σύν της άλλης ότι θα συρρυκνωθεί μέχρι τέλος του έτους. Χαρακτηριστικά, μόλις πριν ούτε λιγότερο από μήνα, ανακοινώθηκε ότι οι θέσεις που από 420 συνολικά που ήταν στη Λάρισα, 1η-1η γίνανε 300, από 16 Απριλίου στη Λάρισα θα είναι 158. Συνολικά σε όλη τη χώρα από 27.000 θα γίνουν 10.000. Φυσικό και επόμενο να επηρεάσει και την πόλη μας αυτό. Τώρα, το πρόβλημα, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν είναι τεράστια. Πρώτα απ' όλα, από την αρχή του έτους, από το Υπουργείο δεν έχουν δοθεί ακόμα χρήματα στα προγράμματα, όχι μόνο στη Λάρισα, σε όλη την Ελλάδα, για να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα. Εμείς, πέραν το ότι είμαστε απλήρωτοι σαν προσωπικό όλοι μας, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, 16 Απριλίου καλούμαστε να μειώσουμε τις θέσεις μας, σύμφωνα με τους κανόνες του Υπουργείου, που στη Λάρισα συγκεκριμένα μιλάμε ότι από τα 53 διαμερίσματα που έχουμε θα πέσουμε στα 20, που αυτά θα πάνε και μέχρι τέλος του έτους, που σιγά σιγά θα μειώνεται, θέλω να πιστεύω, ο αριθμός των διαμενόντων, γιατί σε πρώτη φάση που ανακοινώθηκε ο αριθμός 158, στη Λάρισα διέμεναν 178 άνθρωποι, είτε είναι τούντες άσυλο, είτε είναι αναγνωρισμένοι προσωπικοί, ναι, είτε είναι μια απορριπτική απόφαση, όπως και έχουμε και εδώ μέσα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο εστία, κύριε Αφέντη. Θα σας επιβεβαιώσει και ο κύριος Παπαπαρίσης, και στο Κουτσόχυρο μέσα μένουν άνθρωποι οι οποίοι είναι non-compliance, μη συμμορφούμενοι με τους κανόνες του Υπουργείου, οι οποίοι από την στιγμή της αναγνώρισης τους ως πρόσφυγες ή της β' απορριπτικής απόφασης που έχουν από την υπηρεσία ασύλου, δεν δικαιούνται κανενός επιδόματος και δεν δικαιούνται καμιάς υπηρεσίας. Αντιστοίχως και στο εστία, γιατί στο εστία μάλλον πάντα αντιμετωπίζομασταν πολύ διαφορετικά από ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα σε camps. Για παράδειγμα, εμείς δεν έπρεπε να έχουμε καμία υπηρεσία στους ανθρώπους οι οποίοι αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες είτε παίρνουν δεύτερη απορριπτική. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για τους ανθρώπους. Το μόνο που έπρεπε να τους ενημερώνουμε συνεχώς και μάλιστα σύμφωνα με τις κανόνες του Υπουργείου να τους δίνουμε και εξώδικα για να φεύγουν από τα σπίτια τους. Έτσι. Σε αντίθεση με το camp που δεν κάνουν καμία ενέργεια και περιμένουν απλά να φύγουν. Και πόσο μάλλον ότι εμείς λειτουργείτε κάπως τιμωρητικά για εμάς, γιατί για κάθε μέρα που κάποιος μη συμμορφούμενος αποφάσεις του Υπουργείου στοιχίζει χρήματα για το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει ότι 16 Απριλίου πρέπει να μειώσουμε τις θέσεις μας από 358, πρέπει να αφήσουμε σπίτια να αντιπιστεύουν στους ιδιοκτήτες, χρήματα δεν μας έχουν δοθεί. Καταρχάς, πέραν το ότι μέσα αυτά τα διαμερίσματα πολύ πιθανόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πού να πάνε. Σε επικοινωνία που έχω εγώ με το Υπουργείο, δεν έχουν καμία απόφαση ακόμα, όχι για τους μη συμμορφούμενους, πόσο μάλλον για τους ετούντες άσυλο, που ενδεχομένως, όταν ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο, όπως είναι το ΕΣΤΙΑ, όταν κλείνει 31/12, υποθέτω ότι κλείνει το οικονομικό αντικείμενο. Έτσι. Το φυσικό αντικείμενο θα κλείσει πολύ νωρίτερα. Γιατί ενδεχομένως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πρέπει να μηδενιστεί ο αριθμός. Γιατί όταν κλείνει ένα πρόγραμμα και όταν θα έρθει ο λογαριασμός ΔΕΚΟ του Δεκεμβρίου, πότε θα πληρωθεί όταν δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ποιος θα το πληρώσει. Από πού. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι τραγική η κατάσταση στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. Επειδή πλέον μιλάμε ότι φυσικά και δεν θα είμαστε συνεπείς υποχρεώσεις μας να αφήσουμε τα σπίτια στις 16 Απριλίου, γιατί οι άνθρωποι που μας εμπιστεύτηκαν και μας τα νίκιασαν, ο όρος για να μας τα νοικιάσουν είναι να τους τα επιστρέψουμε στην αρχική τους μορφή, όπως τα νοικιάσαμε τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Το απλό ένα βάψιμο δεν πρόκειται να γίνει στις 16 Απριλίου, γιατί δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε κάποιον να τα βάψει. Γιατί δεν έχει εκταμιευθεί ακόμα καμία δόση προς τις υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να κινηθούν κιόλας. Είτε πρόκειται για επισκευές, είτε για πληρωμές ενοικίων των ήδη υπάρχουν διαμερισμάτων, είτε για οτιδήποτε. Δεν ξέρω τώρα αν ξεχνάω κάτι. Οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε ερώτηση, είμαι εδώ για να απαντήσω σε οτιδήποτε. Αυτά από μένα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να πούν κάτι ή να τοποθετηθούν μετά. Αν θέλουν να συμπληρώσουν κάτι σε αυτά που είπε πριν από λίγο ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ο κύριος θα θέλει να ρωτήσει λίγο. Ωραία, να ρωτήσετε, ορίστε. Σαλάμ αλέικουμ. Γεια σας. Αρίδε αφαντεθείτε τεχτούν αν μεσταχμπέλ ου εχνα χάδρ μάλλη. Θα θέλαμε να πούμε ότι εσείς μιλάτε για μελλοντικό πρόγραμμα στήριξη για τους πρόσφυγες. Εμείς μιλάμε για τώρα, στην τωρινή φάση, αν υπάρχει κάτι. أنا من ضمن العوائل اللي صار لي 9 أشهر بدون مساعدة مالية ولا طعام.
Είμαι ένας πρόσφυγας με μια οικογένεια εδώ και 9 μήνες, χωρίς χρήματα και χωρίς καμία βοήθεια από κανένα. Και δέχτηκα, να το πω, ας πούμε, απειλές να αφήσω το σπίτι. Και πήγα στον αξιωματούχο διοικητή του κάμπου, ο οποίος με έδιωξε. Έχω παιδάκι που πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο. Και τι να κάνω, ποια είναι η λύση, τι να κάνω την οικογένεια. Έχω 5 χρόνια στην Ελλάδα. Εδώ και 9 μήνες χωρίς χρήματα, χωρίς καμία βοήθεια. Από πού να πάω, από πού να ταΐσω τα παιδιά μου. Ήρθαμε στην Ελλάδα με την προϋπόθεση να βρούμε μια ασφάλεια. Μα έχω αμάνε. Αφάλι γευκούν. Λένει τεχερτές μία κεβέλ αλμουνάδων. Δυστυχώς τα παιδιά μου πλένε κάθε μέρα, διότι αυτό που βλέπουν είναι κατάσταση πάρα πολύ χειρότερη για μας αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ. Είναι εκτός δυνατή. Οι δαλμούν εφημίνα τρες αφάλι. Θελάβει σε άμα όρμα σε αμήν. Ακλή μόνο. Τα παιδιά μου είναι σχολείο 3-4 ημέρες την εβδομάδα και διότι δεν έχω πει να του ταΐσω. Ωραία. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποια απάντηση, είπα Παπα-Νικολάου. Να συμπληρώσω κάτι. Για την κατάσταση συγκεκριμένη. Ναι. Για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Είναι ένας από τους ανθρώπους, γιατί αυτή τη στιγμή από τα μέλη του ΣΕΜ έχουμε τα δύο άκρα. Ο κύριος Μέιθαμ μόλις αναγνωρίστηκε πρόσφυγε. Σήμερα, μάλιστα, μόλις παρέλαβε στα χέρια την απόφαση του ασύλου. Και την άλλη, άλλο άκρο, ο Άχματ, ο οποίος Άχματ έχει πάρει δεύτερη απορριπτική από τον Ιούλιο. Και είναι η περίπτωση που λέγαμε προηγουμένως ότι είναι στους μη συμμορφόμενους κανόνες του να αφήσει το σπίτι, τη χώρα ή οτιδήποτε. Βέβαια, να συμπληρώσω ότι έχει κάνει προσφυγή, μάλιστα εκδικάζεται 5 Μαΐου. Σωστά. Δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι 4 με 6 Μαΐου μέσα εκείνο το διάστημα που μπορεί να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή ο Άχμαντ διαμένει σε ένα διαμέρισμα που εμείς καλούμαστε 16 Απριλίου να το παραδώσουμε στον ιδιοκτήτη. Φυσικά και επόμενο, δεν μπορούμε να το παραδώσουμε πίσω με δώρο τον Άχμαντ μέσα. Έτσι. Συν τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στο σπίτι, στο διαμέρισμα κτλ. Οπότε εξακολουθεί να μένει στο διαμέρισμα. Γιώργο, να ρωτήσω αυτό. Να συμπληρώσω κάτι, ότι από το καλοκαίρι και μετά, σαν Δικέλ, εμείς έχουμε σταματήσει, δεν έχουμε στείλει σε κανέναν εξώδικο, ούτε έχει απειληθεί κανένας με το ρήμα μάλλον που χρησιμοποιήσει ο Άχμα. Ενημερωτικά, γινόταν συνέχεια οι ενημερώσεις, γιατί η πίεση πάει από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή και εμάς το Υπουργείο μας ενημέρωνε. Κατανοητό. Έτσι. Έχει να πληρωθεί αυτός από πέρυσι τον Ιούλιο, για την ακρίβεια. Και γιατί δεν τον έχουμε βάλει στο κοινωνικό πρωτοκολλείο. Παίρνει από το κοινωνικό πρωτοκολλείο αυτά που λένε. Δεν μπαίνει το επίδομα. Είναι κατανοητό. Λοιπόν, να παρέμβω λίγο κι εγώ, γιατί χρησιμοποίησε μια λέξη ο... Ορίστε, κύριε Παπαπαρίση. Καταρχήν, ο συγκεκριμένος ήρθε όντως, μάλλον είναι ο ίδιος, γιατί ένας ήρθε. Αυτό είναι, κύριε Παπαρίση, μαζί μιλήσατε. Πέσατε και σε εκπρόσωπο του ΣΕΜ. Ναι, το ξέρω, έχουμε μιλήσει. Ναι. Και μόλις ήρθε σε μένα εκεί, μου έδειξε κάποιο εξώδικο, ότι, και μάλιστα μου είπε ότι θα τον απειλήσουν, ότι θα φέρει την αστυνομία για να τον εκδιώξουν και μου έλεγε να μείνει στην δομή. Και του εξήγησα ότι η δομή είναι για ετούντες άσυλο και ότι πρέπει να πάει πάλι στο Δήμο, στη Δικέλ, να δει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, ότι θα τον εκδιώξουν. Γι' αυτό ότι η λέξη που χρησιμοποίησε έτσι με προβληματίζει, αλλά τέλος πάντων, από εκεί πέρα είναι αυτά που είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Επίσης, ήθελα να πω ότι ο συγκεκριμένος κύριος είχε ΔΑΔ παλαιού τύπου. Δηλαδή, αυτές οι ΔΑΔ δεν υπάρχουν πλέον εδώ και πολλούς μήνες. Δηλαδή, κάτι δεν έχει γίνει και καλά. Δηλαδή, δεν μπορεί να κυκλοφορεί με ΔΑΔ, τις οποίες δεν μπορούσε να τις έχει, βέβαια, γιατί άμα έχει βγει τα πολιτική, δεν θα έπρεπε να τις έχει καν. Άρα πρέπει να το δείτε λιγάκι καλύτερα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια θα μπορούσε βέβαια, να μείνει αφού εκδικάζεται τόσο νωρίς, θα μπορούσε και να βρεθεί σε ένας τρόπος να παραμείνει εκεί για να, μέχρι να εκδικαστεί τουλάχιστον υπόθεση. Γιατί μπορεί να εγκριθεί το μεταγενέστερο και να είναι πλέον ετούντες άσυλο και να είναι διαφορετική η διαδικασία.
Επίσης, σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν το προσφυγικό, μπορούν να μεταπηδήσουν στο άλλο το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το κράτος, το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται για ένα χρόνο η διαμονή του σε σπίτι και μάλιστα επειδή είναι και μεγάλη οικογένεια, το νίκιο, επιδοτούμενο νίκιο είναι αρκετά υψηλό, μπορεί να είναι και κοντά στα 500 ευρώ το μήνα, όπως και του δίνεται και επίσης με το πρόγραμμα Ήλιος και ένα ποσό στο χέρι, το οποίο είναι γύρω στα 1.500 ευρώ έτσι, για τα πρώτα του έξοδα. Άρα αυτοί οι οποίοι, πρέπει να γίνει μια καλή ενημέρωση σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν το προσφυγικό, ότι υπάρχει δυνατότητα η συνέχιση του εστία 2 που λέγεται πρόγραμμα Ήλιος. Δηλαδή, γιατί το εστία αφορά ετούτες άσυλο, ενώ το πρόγραμμα Ήλιος αφορά αναγνωρισμένους. Ίσως αν το σύνολο των αυτών των οποίων ανθρώπων, οποίους έχουν πάρει το προσφυγικό ή για ένα χρόνο ή για τρία χρόνια οτιδήποτε, αν φύγουν από τα σπίτια αυτά, να μείνει χώρος, να μείνουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα η όλη υπόθεσή τους. Αυτά ήθελα να πω. Είμαι εύκολος με τον κύριο Παπανικολάου να συζητήσουμε και τηλεφωνικά, αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε. Μας συζητάμε ήδη με τον κύριο Παπαρίστα και για τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχουμε μιλήσει. Ωραία. Όμως, μισό λεπτό. Εδώ το αντιμετωπίζουμε σαν παράδειγμα. Δεν θα λύσουμε σήμερα το θέμα. Κύριε Παπαρίση, είναι κατανοητό. Θα ήθελα λίγο μία διευκρίνηση, γιατί υπόθηκε πριν από τον κύριο Παπανικολάου, απλά είναι χρήσιμο. Από ό,τι καταλαβαίνω, no compliant, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει έγκριση, έχετε και εσείς στο ΚΑΜΠ, σωστά? Ναι, έχουμε και εμείς. Επειδή είναι σημαντικό αυτό, κάτι αντίστοιχο αντιμετωπίζει, κάτι αντίστοιχο αντιμετωπίζει και ο Δήμος αυτή τη στιγμή, με τους ανθρώπους που είναι στα διαμερίσματα. Οι παροχές σε αυτούς τους ανθρώπους από εσάς έχουν σταματήσει? Οι παροχές, σύμφωνα με τον νόμο, είναι συγκεκριμένες. Κάποιος ο οποίος δεν είναι τον άσυλο, δεν δικαιούται παροχές. Δηλαδή, δεν του δίνεται φαγητό, δεν του δίνεται... Προσπαθούμε να βρούμε κάποιους τρόπους. Όπως υπάρχει το δικό μας για κοινωνικό παντοπολείο, προσπαθούμε να βρίσκουμε κάποιους τρόπους τουλάχιστον να... Κοιτάτε, παρέχεται η θέρμανση, ο οικίσκος, η θέρμανση, το νερό και βρίσκουμε και τρόπους και για τη σύντησή τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, επί της ουσίας και για τις δύο κατηγορίες σταματούν οι παροχές και προσπαθείτε κι εσείς να το αντιμετωπίσετε σε συνεργασία με το Δήμο. Τα λέω καλά? Δεν θα το έλεγα έτσι. Συνεργασία με το Δήμο σε ορισμένες εταιρείες. Ο Δήμος μας δίνει που και που πέντε περίπου μερίδες, πέντε σακούλες. Και στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε κάποιες απουσίες, κάποιος που δεν θέλει να φάει. Και μοιράζουμε το φαγητό με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι όλοι τουλάχιστον να συντίζονται. Παρέχεται επομένως πράγματα από αυτά που περισσεύουν, σωστά? Ναι, από αυτά που τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, κατανοητό. Νομίζω την εικόνα την έχουμε όλοι. Ναι. Να προσθέσει κάποιο κύριο Σάχμετ, ορίστε. Ο ίδιος δεν έχει πάρει προσφυγικό στην Ελλάδα, επομένως δεν έχει δικαίωμα να πάρει στο πρόγραμμα ίδιο. Ναι, κατανοητό. Ναι, κατανοητό. Καλώς. Για τον άλλον είπα. Κατανοητό. Να κάνουμε μια έκκληση για το κοινωνικό παντοπολείο, να βοηθήσουμε τώρα μέρες που έρχονται όσοι μπορούμε απ' έξω για να μπορούμε να έχουμε για τους ανθρώπους να δίνουμε κάτι. Εντάξει. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, θα ήθελα από τους συναδέλφους, όποιος θα ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να τοποθετηθεί. Υπάρχει άλλη ερώτηση από κάποιο συνάδελφο? Ωραία. Ποιος? Κύριο Ζάχνετε, να ρωτήσει κάτι. Ερώτηση από εσάς. Ελάτε. Μουδίρου Σιούν Λιστιμάι. Λόγω αν μάχαλη ούχα τζοάμ. Ούτε σε αυτή σε άλλη νάρα του πολλά μάχουν έτοιμα. Ανέφερε ο κύριος Βούλαρης ότι εγώ δεν θα αφήσω κανένα να πεινάσει. Αλλά δυστυχώς εδώ και 9 μήνες δεν έχω νοτάσει στα παιδιά μου. Οπότε, μια και θα κάνουμε τοποθέτηση, να το μαζεύουμε από τα σκουπίδια. Αν υπάρχει λίγο ακριβή, χάρη μαζί μου.
Εγώ είμαι εσπόντε σα φίλο και δυστυχώ αυτή τη στιγμή είμαι από τα σκουπίδια. Ουγάδε μονοδόμα τη ΑΕΔ, ουγάδε μονοδόμα. Και είναι ο κύριο που βοηθάει, δείχνει τον κύριο εδώ. Ο Μάρα έχει μα ΑΕΔ, μη σε άλλο μόρδε. Μη σκέφτε το τίμερ, μη σκέφτε και η Δικέλου βοηθάει και αυτήν. Η Δικέλου Δήμος είναι, εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα, εντάξει. Ναι, εντάξει, κατανοητό. Αλλά και η Δικέλου να εξηγηθεί ότι είναι ο Δήμος, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μπαλαντή. Εντάξει, λοιπόν, οκ, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, ας πάμε στις τοποθετήσεις. Να πω μια κουβέντα λίγο για το... Ωραία, κύριε Βούλγαρη, τοποθετικό είναι συνολικά. Με αφορμή αυτό, αλλά να μην μείνουμε εδώ πέρα στην περίπτωση. Ναι. Ξεκινώντας από την φίλου εδώ, του ΣΕΜ, του Αχμαντ, το Νοέμβριο, όταν προέκυψε, τέλος Οκτωβρίου, μάλλον όταν προέκυψε το μεγάλο ζήτημα της μη πληρωμής, στο Δήμο φτάσαν περίπου 170 άτομα, τα οποία ουσιαστικά περάσαν για εξαίρεση μέσα στο πρόγραμμα του Δήμου Κοινωνικού Πρωτοβουλίου. Το Κοινωνικό Πρωτοβουλίο ξέρετε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε δυναμικές της φτώχειας. Έχει συγκεκριμένο κόσμο και συστήνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Πέραν το τον όμως το ξεπερνάμε και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι όσοι συζητάμε, δεν είναι κάτι να το κρύψουμε. Στην προσφορά που έχουμε από διάφορο κόσμο, προσπαθούμε αυτό να το διοχετεύσουμε προς τις ομάδες εκείνες των ανθρώπων που απευθύνονται σε εμάς. Όποιοι και να είναι αυτοί, μην εξετάζοντας αν τα χαρτιά τους είναι σωστά ή δεν είναι, εμείς εξετάζουμε το θέμα πείνα. Γι' αυτό και λέει πολύ σωστά ο κ. Σάχμαντ, όταν έρθει στο γραφείο, είπε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει να μην πεινάει καμία οικογένεια. Και εκπλήσουμε που λέμε ότι πεινάμε, βέβαια, οι δυνατότητες που έχει το κοινωνικό πρωτοβουλίο δεν είναι άπειρες, έτσι. Έχει τη δυνατότητα παροχής μια σακούλας συγκεκριμένη στο μήνα και ίσως κατ' επέκταση και κάτι άλλο ακόμα, εφόσον υπάρχουν τα πράγματα που έρχονται από βοήθεια άλλων συνανθρώπων. Όμως, αν ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα, ίσως έπρεπε να το δούμε και με άλλο τρόπο. Δεν το ήξερα. Έτσι, καλό ή κακό. Στο κοινωνικό πρωτοβουλίο, επειδή την χάρη να έχω εργαστεί στο παρελθόν στο κοινωνικό συσίτιο και επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν οι δομές αντιμετώπισης φτώχειας, το κοινωνικό πρωτοβουλίο λειτουργεί επικουρικά σε κάποιες οικογένειες. Δεν λύνει δύο προϊόντα. Δεν λύνει, σωστά αυτό ακριβώς λέω. Είναι περιορισμένος ο τρόπος, η δυνατότητα που έχει και με τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται αυτό, γιατί είναι προϊόντα τα οποία ουσιαστικά έρχονται από συμπολίτες μας και απευθύνονται προς συμπολίτες μας. Με άλλο τρόπο. Δηλαδή, μια φορά το μήνα προβλέπει το καταστατικό του για την. Να κάνω και μια τοποθέτηση, Πρόεδρε, θα μου επιτρέψει. Συνολικά, για... συνολικά. Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα Εστία ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο η πόλη το ενσωμάτωσε. Προσπάθησε μέσα από αυτόν τον τρόπο πραγματικά τις οικογένειες αυτές που ήρθαν και βρέθηκαν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης να τις αγκαλιάσει και ουσιαστικά να τις εντάξει μέσα στη δυναμική της ίδιας της πόλης. Αυτό συνέβη, αλλά από τον Οκτώβριο και μετά προέκυψαν τα προβλήματα της μη χρηματοδότησης και στη συνέχεια τα προβλήματα περιορισμού των θέσεων οι οποίες φιλοξενίας. Καταφέραμε με πολύ κόπο, πραγματικά με το νέο πρόγραμμα, να διασφαλίσουμε 300 θέσεις από τις 420. Περίπου δηλαδή τα 2 τρίτα, να κρατήσουμε τα 2 τρίτα ή κάτι παραπάνω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μάλιστα προβήκαμε και σε κάποιες έτσι απομακρύσεις εργαζομένων που είχαν τον μήνα Ιανουάριο, τέλος Δεκεμβρίου. Βέβαια, ξανάρχεται πίσω τώρα για τον Απρίλιο, μειώνει στα μισά περίπου το πρόγραμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, χωρίς να έχουμε διασφαλίσει τη μετακίνηση των ανθρώπων που διαμένουν στα σπίτια, χωρίς να έχουμε διασφαλίσει τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα της οποιασδήποτε παροχής και μάλιστα με ένα προσφυγικό που παρακάτω έρχεται με έναν πιο δυναμικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί πάλι από τις ίδιες κοινωνίες, από τις ίδιους δήμους, με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, θαρώ ότι η πολιτική απόφαση κατάργηση του ΕΣΤΗ αυτή τη στιγμή είναι εντελώς άστοχη και επικίνδυνη, γιατί δημιουργεί πραγματικά μια τεράστια αγωνία σε αυτούς οι οποίοι είναι αύριο το πρωί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, με τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνονται. Εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική στη διαχείριση αυτών των κρίσεων και ένα προσφυγικό το οποίο παρακάτω αναμένουμε να διωγγωθεί παρά να
απεισχνιστεί όπως περιμένει η ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τώρα, αν οι πληθυσμοί δεν είναι οι πληθυσμοί που είχαμε μέχρι χθες και είναι Ουκρανοί ή αν είναι κάτι άλλο, αυτό δεν παίζει καμία, δεν έχει κανένα ρόλο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, είναι άνθρωποι που έρχονται και χτυπούν την πόρτα μας, είναι άνθρωποι που πρέπει να ζήσουν, είναι άνθρωποι που έχουν παιδιά, είναι άνθρωποι που πρέπει να προστατευτούν, να τους παρέχεται υγεία, εκπαίδευση και ό,τι άλλο μπορούμε να παρέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό και από αυτό το Συμβούλιο θέλω να απευθύνουμε μία έκκληση προς την κυβέρνηση την ίστατη στιγμή να ξαναδεί το θέμα διαχείρισης και πραγματικά να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις διαμενόντων στα διαμερίσματα μέχρι να διασφαλιστούν τα απαραίτητα χαρτιά τους που να τους βγάζουν αλλά να τους εντάσσουν μέσα στην κοινωνία και χωρίς να κλείσει το πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι 31/12 να πάει με τον τρόπο με τον οποίο είναι έτσι ώστε να επεξεργαστεί ένα σχέδιο κυβέρνηση και να συνεχίσει παρακάτω. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένταξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για παροχές προστασίας, δεν μπορούμε να μιλάμε για οργανωμένη αντιμετώπιση ενός μεταναστευτικού προσφυγικού, χωρίς πραγματικά να δίνουμε αυτές τις παροχές, τις οποίες τέλος πάντων είχαμε οριστεί μέχρι σήμερα, γιατί το ΕΣΤΕΑ πρόσφερε πάρα πολλά στο χρόνο που λειτουργήσε και προς τους ωφελούμενους, αλλά και προς την ίδια την κοινωνία, η οποία ήταν η μεγάλη κοινωνική ομάδα της ένταξης, όπως ήταν η πόλη της Λάρισας. Από τα μέλη, συγγνώμη, κύριε ναι, Βουργαή. Θεωρώ λοιπόν ότι οφείλουμε και ως ΣΕΜ, ως Συμβούλιο του ΣΕΜ, να στείλουμε, όπως ενδεχόμενα κάνουν και άλλοι δήμοι ή θα κάνουν και άλλοι δήμοι, και ένα ψήφισμα ή μια επιστολή προς την κυβέρνηση, αποκρισταλώνοντας τις απόψεις μας που θα είναι για τη διατήρηση και την παραμονή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βουργαή. Κύριε Νταΐ. Δεν ξέρω, κυρία Απρίλη. Εντάξει, άκουσα τον κύριο Βούλγαρη με προσοχή, όπως άκουσα και πριν την περίπτωση του ανθρώπου που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα εδώ και 9 μήνες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σωστό από πλευράς μας ως Συμβούλιο να στείλουμε προς την κυβέρνηση ένα ψήφισμα. Συμφωνώ, θα συμφωνήσω με τον κύριο Βούλγαρη. Χρειάζεται να παραμείνουν αυτές οι θέσεις, χρειάζεται να συνεχιστεί με κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή όλη αυτή η διαδικασία η οποία έχει αποδώσει πάρα πολύ τόσο στους ανθρώπους που διαμένουν μέσα στα διαμερίσματα όσο και στην πόλη γενικότερα. Από εκεί και πέρα άκουσα πριν και τον κύριο Παπαπαρίση που είπε σε σχέση με το πρόγραμμα Ήλιος και πώς θα μπορούσε έτσι να διευκολυνθεί κάπως η όλη κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να ακούσουμε και την άποψή τους. Θεωρώ όμως ότι το πρόγραμμα Εστία είναι σημαντικό και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι ισχυρή και η δική μας η θέση ως προς αυτό. Πιστεύω ότι με την αποστολή ενός ψηφίσματος θα δυναμώσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτή τη θέση μας. Ευχαριστούμε κύριε Απρίλη. Κύριε Σταυροθόδωρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Βούλγαρη να παραμείνουν αυτοί, να κάνουμε μία έκκληση για το πρόγραμμα Εστία, να τους δώσουμε μία παράταση όσον αφορά να μπορέσουν να μαζέψουν και αυτοί τα χαρτιά τους ή ό,τι άλλο χρειάζεται. Αλλά θα σταθώ λίγο και στο αυτό που είπε και ο κύριος Παπαπαρίσης, ότι καλά θα είναι να τους ενημερώσουμε, να έχουν την ενημέρωση αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που υπάρχει, που τρέχουν και άλλα προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα Ήλιος, να υπάρχει κάποια ενημέρωση αν μπορούν να μεταβούν και σε αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Σταυροθόδωρε. Ναι, κύριε Παπαδούλη. Εμείς τη θέση μας την έχουμε εκφράσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο την άλλη φορά με το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε στο θέμα της χρηματοδότησης κλπ, ότι δεν αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις με προγράμματα με ημερομηνία λήξης. Τι θα πει έχει ημερομηνία λήξης, τελείωσαν οι συνάνθρωποι μας? Αν δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα, δεν τελειώνει το πρόγραμμα. Αν
Σήμερα έχουμε τον ήλιο. Προχθές είχαμε εξαρτώ το εστία. Μεθαύριο θα έχουμε κάποιο άλλο. Όχι μπαλώματα, όχι προχειροδουλειά, αλλά δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός, επιμένω σε αυτή τη λέξη, σε αυτόν τον όρο, που είπε ο κ. Παπαπαρίσης προηγούμενο ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ημερομηνία λήξης. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει αυτός ο καταθλιγμένος κόσμος που έχουν έρθει μέσα από πόλεμο και μέσα από αυτό, να αντιμετωπίζονται ανθρώπινα, το λιγότερο δηλαδή, χωρίς ρατσισμούς, χωρίς θρησκευτικές διακρίσεις. Υπόθηκαν τέτοια μέσα στο Κοινοβούλιο, έτσι. Τώρα με τους Ουκρανούς. Και όχι ποιος ιμπεριαλιστής τους κατάντησε σε αυτή την κατάσταση. Εμένα δεν με νοιάζει. Ιμπεριαλιστής ήταν και ο Αμερικάνος μέχρι χθες που βομβάρδιζε εκεί και τους έστειλε μακριά από την πατρίδα τους. Ιμπεριαλιστής είναι και ο Ρώσος, ο οποίος στέλνει τώρα τους Ουκρανούς εδώ. Οι λαοί δεν πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο σε αυτές τις περιπτώσεις και να κάνουν τα παιχνίδια τους μεταξύ τους ιμπεριαλιστές. Δεν ξέρω από τους συναδέλφους, δεν ξέρω. Ναι, Άχμεντ. Έλα, Άχμεντ. Θα ήθελα να σας πω, αν μπορείτε να μου ανάψετε ένα τσιγάρο. Ακόμα θα την κάνει όλα χαμηλούν, μπορείτε να το ανάψετε χωρίς αναπτήρα. Ακόμα θα την κάνει. Μπορεί κάποιος να το ανάψει χωρίς αναπτήρα. Τι να το κάνω το σπίτι του διαμέρισμα χωρίς φαγητό. Έντε ατφάλι, σιόν η ρίχνη. Έχω μικρά παιδάκια, πώς να τα ταΐσω. Βεντούν οι λίθιοι Αμερικάκοι. Ατφάλι, ρε διαμέρισμα. Μήπως να πάω στο κάμπο, να πω στο φαγητό, τι να κάνω. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε, Αχμενέ. Κύριος Μάιδα. Χαίρομαι που σας γνώριζα από κοντά. Αν είναι εκθαρ λάτζε, θα πάρει πάντα εις είμαι ο μοναδικός πρόσφυγα που έχω παρακολουθήσει πολλά δημοτικά συμβούλια. Σε κάθε συμβούλιο ακούω τη λέξη ότι θα βρούμε εναλλακτικές λύσεις, θα βρούμε λύσεις. Για ένα καλύτερο μέλλον. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε, όμως τα πράγματα πάνε από το κακό στο καιρό. أنا كنت أتصور المواعيد الوهمية بس عندنا إحنا الشرقيين الظاهر هاي سياسة عامة يعني. Αυτό που είχαμε συνηθίσει στη χώρα μας, στις τύπους, ανατολικές χώρες, το παρακολουθούμε και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές χώρες που ζούμε. Δυνατά, γιατί δεν ξέρω αν ακούγεται. Ναι, ναι. Δυστυχώς κάτι καινούριο δεν βλέπουμε καμία βελτίωση. Καμία βελτίωση από όλους τους τομείς. Δεν βλέπω. Είτε σε θέμα, μπορώ να πω, ας πούμε, του σπίτι στέγασης, είτε πώς να ζήσουμε, να πω, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, αυτό που μαθαίνω ότι κλείνει το πρόγραμμα εστία, αυτό που ανήκει στη δικαίωση του Δήμου Λαρισαίων, εφόσον θα κλείσει, εμείς τι να κάνουμε, πού να πάμε. لازم يتوقعون حل يعني احنا دمرنا بلادنا وما جينا دمرنا يعني حقيقه يعني بلادنا موت سريع هنا موت بطيء دستيخوش είδαμε τον θάνατο στη χώρα μας και αυτή τη στιγμή εκείνος ήταν γρήγορος θάνατος αυτή τη στιγμή ζούμε ένα αργό θάνατο αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στην Ελλάδα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση θεωρώ يعني شنو دمر خمس سنوات ما منطينا موافق يعني هسه مستقبل أطفال الدمار لا يروح يكمل مستقبل بأي دولة ولا مستقبل الدمار. إذا أنا بديش كيرو كيرو أحمد وبيوس كويك تبلا كبانة برومينوس، وبيوس είναι 5 χρόνια που έχει πάρει 2 απορριπτικές και το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί. يعني اللاجئ المفروض خلال سري يحس موقفه حتى يشوف نفسه ليش مستقبل أطفاله صراحة ما يقدر وين يروح ما له مستقبل بعد. Θεωρώ ότι μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε, αν θέλετε να πούμε, ότι μέσα σε ένα χρόνο να λυθεί το θέμα των προσφύγων. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέλλον για τους πρόσφυγες. Αναγκαστήκαμε να έρθουμε εδώ πέρα να ξεφύγουμε, να φύγουμε από τον πόλεμο που είχαμε πόλεμο στη χώρα μας, να έρθουμε σε ασφαλές μέρος.
Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Λαζαρίδης από το φόρουμ. Κύριε Λαζαρίδη. Καλησπέρα σας. Ελάτε, σας ακούμε. Εκ μέρους του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, απλά θέλω να πω ότι υποστηρίζουμε και συνυπογράφουμε την πρωτοβουλία για την συγκρότηση ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων για τη συνέχιση του προγράμματος Εστία. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται και σε άλλους Δήμους ανά την επικράτεια. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί ο τόνος και από το Δήμο Λαρισαίων, καθότι ήδη βιώνει τον αντίκτυπο αυτής της λανθασμένης και κατά τον οργανισμό μας πολιτικής απόφασης. Οπότε θέλαμε απλώς και προφορικά και λεκτικά να δηλώσουμε την υποστήριξή μας. Ευχαριστούμε κύριε Λαζαρίδη. Δεν ξέρω από τους, νομίζω και εσείς θέλετε το λόγο, από τους φορείς. Δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί κάποιος. Όχι. Κύριε Αφέντη. Τι είπα καλά τώρα. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα, με πρόλαβαν ήδη ο κύριος Άχμαντ, σχολίασε κάτι που ήθελα να πω σχετικά με το, με το ζητούμενο που εν μέρει είναι να υπάρξει μια παράταση κατ' εμέ, όπως είπε ο κύριος Παπαδούλης, χωρίς ημερομηνία λήξης στο πρόγραμμα Εστία. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή, όπως είπε ο κύριος Άχμαντ, έχουν να μείνουν κάπου, αλλά δεν έχουν να φάνε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένταξη προσφύγων στην κοινωνία και για προγράμματα ένταξης όταν οι άνθρωποι στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο χωρίς να έχουν φαγητό. Πώς θα μπουν στο πρόγραμμα Ήλιος, όπως ανέφερε ο κ. Παπαπαρίσης, και την ενημέρωση την ξέρουν και από μόνοι, δηλαδή την έχουν κάνει και άλλη την ενημέρωση, γνωρίζουν πολύ καλά ποιο είναι το πρόγραμμα Ήλιος, αλλά πώς θα μπουν στο πρόγραμμα Ήλιος, άμα δεν μιλάνε στοιχειοδός τη γλώσσα, άμα δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά. Πώς θα τους δεχτεί ο σπιτονικοκύρης που δεν τους δέχονται στα σπίτια επειδή δεν έχουν το, πώς το λένε, μια επιβεβαίωση ότι θα πάρουν το ενίκιο. Και κάτι άλλο που είπε ο κ. Παπαπαρίσης και θέλω να το σχολιάσω, που με χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στο αυτή. Μίλησε για σχεδιασμό και καταλήγοντας ανέφερε ότι δίνουμε σε αυτούς που έχουν πάρει τις δύο απορριπτικές και δεν προβλέπεται κάτι για σύντηση. Τους δίνουμε αν κάποιος άλλος δεν θέλει να φάει ή ό,τι περίσσεψε. Είναι αυτό σχεδιασμός? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Και αν για τη δικιά μας οικογένεια θα το θεωρούσαμε αυτό ένα σχεδιασμό, αν λέγαμε ότι τα παιδιά μας τα ταΐζουμε με ό,τι περίσσεψε. Αλλά έχουμε σχέδιο γι' αυτό. Εγώ αυτό ήθελα να... Η τοποθέτηση με αυτή είναι και... Δεν ξέρω... Ποιος τοποθετήθηκε τώρα, θέλω να πάθω. Είναι από την αντιρατσιστική. Ο κύριος Αφέντης. Κάποιος έχει σηκώσει το λόγο, το χέρι. Η κυρία Χριστίδου. Κυρία Χριστίδου. Είσαστε από το ΔΟΜ, σωστά? Καλησπέρα σας. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε καθαρά. Ωραία, τέλεια. Ναι, ονομάζομαι Χριστίδου Χριστίνα, πολύ σωστά, είμαι από το ΔΟΜ και πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Ήλιος. Ζήτησα το λόγο μόνο για να κάνω μία-δύο διευκρινιστικές παρατηρήσεις σχετικά με τα όσα ακούστηκαν ως προς το ζήτημα της επιλεξιμότητας και των υπηρεσιών του Ήλιος. Είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε προφανώς για το πρόγραμμα. Απλώς θα ήθελα μόνο να διευκρινίσω ότι όντως απευθύνεται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, είτε δηλαδή είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, είτε αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Και το δεύτερο ζήτημα αφορά το κομμάτι της γλώσσας και της εξεύρεσης εργασίας και της εξεύρεσης στέγης, επειδή άκουσα μία παρέμβαση η οποία αφορούσε το πώς θα μπει κάποιος στο Ήλιος αν δεν γνωρίζει τη γλώσσα ή αν ψάχνει μία δουλειά. Ακριβώς το πακέτο των υπηρεσιών που προσφέρει αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό. Δηλαδή υπάρχουν μαθήματα ένταξης μέσα στα οποία υπάρχουν μαθήματα ελληνικών, γίνονται στη Λάρισα. Υπάρχουν σύμβουλοι εργασίας και ημέρες καριέρας που διοργανώνονται για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν μια δουλειά.
υπάρχει όλη η υποστήριξη που χρειάζεται για να νοικιάσουν ένα σπίτι στο όνομά τους και να υπογράψουν το συμβόλαιο και βοηθάμε κιόλας και με εχέγγυα στους ιδιοκτήτες, ώστε να είναι πιο εύκολο ένας ιδιοκτήτης, ας πούμε, να πιστεί να νοικιάσει το σπίτι του. Και μια άλλη σειρά, τέλος πάντων, από υποστηρικτικές δράσεις, τις οποίες δεν θέλω τώρα να μπω αναλυτικά. Απλώς για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, δεν υπάρχει κάποιο άλλο προαπαιτούμενο. Όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται από το πρόγραμμα και βοηθάμε και τους ανθρώπους να βρουν και το σπίτι, να το νοικιάσουν και όλο το όνομά τους. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο προαπαιτούμενο για να μπουν. Αυτό μόνο διευκρινιστικά. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο να παρέμβω. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο... Ναι, ελάτε. Έχεις τόσο διερμηνέας τώρα, ως τι? Ως μέλος αντιρατσιστικής, ελάτε. Σύντομα όμως. Ναι, τον φάγατε το χρόνο σας. Ελάτε. Δεν το τρέχεις το χρόνο. Ελάτε. Δυνατά μόνο να ακούγεται έτσι. Δεν ακούγεται από εδώ. Από εδώ. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω πιο πολύ. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω πιο πολύ σε αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα, ότι ωραία, είπαμε για το πρόγραμμα Ήλιος. Απλά η διαδικασία μέχρι κάποιος να πάρει τα χαρτιά και να μπορέσει να φύγει είναι μακρά. Γιατί θα κάνει την πρώτη αίτηση, μπορεί να είναι απορριπτική, πάει στη δεύτερη, μετά περισσότερο κάνουν αίτηση. Οπότε όλο αυτό χρονικά τραβάει πάρα πολύ. Και όλο το διάστημα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάποια πρόσβαση. Αυτό είναι το ένα. Μέχρι να φτάσει κανείς στο πρόγραμμα Ήλιος. Το δεύτερο είναι ότι κάποιος ο οποίος παίρνει απορριπτικές αιτήσεις είναι απογοητευμένος, γιατί δεν μπορεί να φύγει. Και αυτό μας το λένε ξανά και ξανά, ότι ωραία, δεν μας θέλετε εδώ, να φύγουμε. Αλλά πώς θα φύγουμε αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε? Πώς θα φύγουμε τα πόδια? Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι και μια λύση που μια σύγχρονη, τέλος πάντων, κοινωνία μπορεί να θεωρεί αποδεκτή. Οπότε στην πραγματικότητα, μένουν απογοητευμένοι εδώ. Γιατί πολλοί λένε, δώστε μας τα χαρτιά να φύγουμε αφού δεν μας θέλετε. Ούτε αυτό όμως συμβαίνει. Ούτε το άλλο συμβαίνει και είναι σε μια κατάσταση παγιδευμένη. Και το τρίτο που ήθελα να πω, για να είμαι όντως σύντομη, όπως προσχέθηκα, είναι ότι τόση ώρα μιλάμε και δεν το οπτικοποιούμε αυτό. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν στέγη σε 15 μέρες, αν όντως φύγουν από τα σπίτια. Σημαίνει ότι θα είναι στο δρόμο. Ότι πόσες οικογένειες είναι, 158 άνθρωποι, 17 Απριλίου θα είναι στο δρόμο, στην πόλη. Σε μια πόλη η οποία δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιες εικόνες και ούτε έχει αντιμετωπίσει ξανά κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Το οποίο έχει συνέπειες πέρα από τους ίδιους τους πρόσφυγες που συζητάμε το σύνορα, έχει συνέπειες και στην ίδια την πόλη. Με ό,τι αυτό μεταφράζεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν έχει ληφθεί υπόψη μέχρι τώρα. Αυτό συζητάμε και λέμε στην κυβέρνηση, δεν πούμε κάτι. Είναι κατανοητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πω. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Καταρχάς, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε πριν η κυρία Χριστίδου. Είναι αλήθεια ότι το Ήλιος, αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Παπαρίσης, είναι ένα πρόγραμμα ένταξης. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι το πρόγραμμα ένταξης να ξεκινάει αφού πάρει κάποιος την προσφυγική ιδιότητα. Ενώ δηλαδή το πολύ απλό, πώς γίνεται κάποιος να μαθαίνει τη γλώσσα ως επίσημη πρόβλεψη του κράτους, αφού έχει μείνει τόσο καιρό έχοντας το άλλο καθεστώς και περιμένουμε ένας άνθρωπος παράλληλα να μαθαίνει τη γλώσσα, να βρίσκει δουλειά και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ας το οπτικοποιήσουμε που υπόθηκε πιο πριν, πόσο δύσκολο είναι να μάθεις την ελληνική γλώσσα και πώς περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν και να έχουν και δουλειά κιόλας. Θα απευθύνω και πάλι έκκληση στην κυρία Χριστίδου και στο ΔΟΜ, προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί άνθρωποι που δεν έχουν την προσφυγική ιδιότητα στα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Αντιλαμβάνομαι το πλαίσιο, δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου γιατί ένα πρόγραμμα ένταξης, το οποίο τρέχει μάλιστα ένας οργανισμός με μια εξαιρετική εμπειρία, δεν γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέπει να ξεκινάνε από τη στιγμή που ένας άνθρωπος βρίσκεται στην πόλη μας. Και γιατί θα πρέπει να περιμένουμε και να θεωρούμε ότι αυτά τα προγράμματα δεν συνδέονται μεταξύ τους.
είναι, νομίζω συμφωνούμε, εντελώς γραφειοκρατικό. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το ξεπεράσουμε. Έκκληση, κυρία Χριστίδου, να το δείτε με έναν τρόπο, σε συνεργασία με το Δήμο, αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που είναι εδώ, με την όποια ιδιότητα πρέπει να κάνουν μαθήματα. Και να μην περιμένουμε κάθε φορά ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία. Ένα. Δεύτερο. Νομίζω ότι όλοι μας αισθανόμαστε σήμερα πολύ άσχημα. Και έχω την αίσθηση ότι κανένας δεν εξαιρείται από αυτό. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε μια πόλη που ανεξάρτητα από τις διαφορετικές μας αφετηρίες, και αναφέρομαι και στους φορείς, αναφέρομαι και στους πολίτες, αναφέρομαι και στους εκπροσώπους, στους συναδέλφους. Είμαστε από τις πολύ λίγες πόλεις που στη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης επέλεξε να μην κλείσει τα μάτια. Είμαστε από τις πολύ λίγες πόλεις που όταν χρειάστηκε αυτά τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, υπήρχε αμόφωνη απόφαση, νομίζω είμαστε η μοναδική πόλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Και είμαστε από τις πολύ λίγες πόλεις, νομίζω η μοναδική, που αποφασίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο συμπολίτευση και αντιπολίτευση ότι το μέλλον των προσφύγων δεν μπορεί να είναι σε κάμπς, αλλά πρέπει να είναι σε διαμερίσματα όπου τρέχουν προγράμματα ένταξης, όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν τη γλώσσα και βρίσκουν δουλειά για όσο καιρό είναι εδώ έχοντας αξιοπρεπή διαβίωση. Και παράλληλα τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο όπως πηγαίνουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Με αυτήν την έννοια θα σταθώ σε κάτι που συμφώνησαν νομίζω το σύνολο των συναδέρφων, ότι η απόφαση, η πολιτική απόφαση λήξης του μεταναστευτικού, παύλα προσφυγικού, δεν ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα με ανθρώπους που ούτως ή άλλως εξακολουθούν να υπάρχουν. Και πραγματικά θα σας πω, όλες οι πόλεις, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, όσοι αυτή τη στιγμή φιλοξενούν πρόσφυγες και το πρόγραμμα Εστία, δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί σταματάει ένα πρόγραμμα σαν το Εστία, ενώ εξακολουθούμε να έχουμε ανθρώπους στα διαμερίσματα. Θα επισημάνω σε όλους εδώ ότι για να βγάλεις έναν άνθρωπο από ένα διαμέρισμα, μια οικογένεια, χρειάζονται συγκεκριμένες διαδικασίες που ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να τις ακολουθήσουμε, θέλουν χρόνο. Δεν πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και απλά τους βγάζουν μέσα από ένα διαμέρισμα. Και βέβαια θα σταθώ σε κάτι το οποίο υπόθηκε και είναι κοινή εμπειρία και από το πρόγραμμα Εστία και από το ΚΑΜΠ, ότι όσο έχουμε ανθρώπους στην ευθύνη μας, με τον όποιο τρόπο, θα πρέπει να τους εξασφαλίζουμε τα ελάχιστα. Δεν ξέρω τι περισσότερο θα μπορούσε να έχει γίνει από το Δήμο, δεν ξέρω τι περισσότερο θα μπορούσε να γίνει από τον κύριο Παπαρίση, πάντως πραγματικά... Εγώ τουλάχιστον συμμερίζομαι ότι και οι συνάδελφοι του ΕΣΤΗ αλλά και μέσα στο ΚΑΜΠ έχουν γίνει προσπάθειες. Δεν θα συμφωνήσω ότι αυτό αναδεικνύουν και έναν κεντρικό σχεδιασμό όταν προσπαθούμε να τα λύσουμε εκ των ενόντων. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του κυρίου Παπαπαρίση. Δεν μου αρέσει καθόλου ότι είμαι μέλος μιας δημοτικής αρχής που πρέπει να βρει λύσεις για ανθρώπους και οικογένειες που είναι σε διαμερίσματα και που πρέπει να απαντεί αυτή τη στιγμή στον όποιο κύριο Άχμεντ. Εγώ δεν έχω απάντηση. Και νομίζω και σαν οργανωμένη πολιτισμένη κοινωνία πολύ δύσκολα μπορούμε να βρούμε απαντήσεις. Η πρότασή μου απέναντι στο σώμα είναι... Επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικά, αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι νομίζω πολύ σημαντικά και νομίζω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε αυτό το σφίξιμο στο στομάχι. Η πρόταση την οποία συμφώνησαν νομίζω όλοι, ότι θα πρέπει να βγει ένα ψήφισμα, θα πρέπει να υπάρχει μια τοποθέτηση της τοπικής κοινωνίας. Να συμφωνήσουμε να πάει το θέμα γενικότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ως ανώτατο όργανο της πόλης για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά και εργαζόμενους που δεν πληρώνονται,
που αφορά ένα πρόγραμμα το οποίο αλλιώς το φανταζόμασταν και αλλιώς εξελίσσεται, που αφορά, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους που και όσοι δεν βιώνουν την κατάσταση που πριν από λίγο περιγράφτηκε, εμφανίζεται ότι στις επόμενους μήνες θα το αντιμετωπίσουν. Αν συμφωνείτε όλοι, να το παραπέμψουμε εκεί το θέμα, να το συζητήσουμε, να υπάρχει ενημέρωση του σώματος, νομίζω ότι πρέπει να το ενημερώσουμε. Και από εκεί και πέρα οι σύμβουλοι, οι παρατάξεις να τοποθετηθούν, να υπάρχει και ενημέρωση επίσης για αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι, είναι πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη το λόγο. Πολύ σημαντικό είναι να συζητηθεί, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Αφορά οικογένειες που ζουν στην πόλη. Για όλους μας η σημερινή συζήτηση, όπως και της προηγούμενης φοράς, είναι πάλι γροθιά στο στομάχι. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι. Ωραία. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτό που πριν νομίζω και ο Σταυροθόδωρος και ο Βούλγαρης. Και, ναι. Και ο κύριος Παπαδόλης είπαν ότι σε ένα πρώτο επίπεδο μιλάμε για την προσπάθεια να συνεχιστεί οπωσδήποτε το πρόγραμμα, κανονικά και για όλους, και ότι δεν μπορεί να λύγει ένα πρόγραμμα χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Ας αποτυπώσουμε αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι παρατάξεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι ας εκφραστούν σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Ωραία. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Ενημέρωση για το Δίκτυο Πόλεων για την ένταξη. Να πω πολύ σύντομα εδώ ότι έχει γίνει μια συζήτηση. Να θυμίσω ότι στις πόλεις για την ένταξη συμμετέχουν, δυστυχώς θα έλεγα εγώ, 14 ή 15 δήμοι σε όλη την Ελλάδα. 17 από ένα μεγάλο αριθμό πόλεων. Η Λάρισα είναι μία από αυτές, όπως και μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα. Έχει εκφραστεί μια έντονη ανησυχία, γιατί όλες αυτές οι πόλεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εστία, επί της ουσίας, για τη συνέχιση του προγράμματος. Και όπως επίσης το πόσο σημαντικό να αυτό το δίκτυο πόλεων να υπάρχει, γιατί η εμπειρία που συσσωρεύεται είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, και εκεί θα σταθώ, μία συζήτηση για το αν θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή να υπάρχει μια νομική υπόσταση αυτού του δικτύου. Ή υπάρχει μια πρόταση η οποία αυτή τη στιγμή συζητιέται για την ΚΕΔΕ, με την ΚΕΔΕ, προκειμένου να είναι υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και μια πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ για την ανάδειξη από τη μία του θέματος, των ζητημάτων ένταξης που απασχολούν τις πόλεις, και ότι, εν πάση περιπτώσει, το δίκτυο αυτό, εντασσόμενο μέσα στην ΚΕΔΕ, και θα είναι και θα αναδείξει το ζήτημα και επίσης θα διαμορφώσει και όρους ενός ευρύτερου διαλόγου για ένα πρόβλημα που πολλές φορές δεν το συζητάμε και το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αυτή είναι η συζήτηση. Εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση. Είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Αυτό που μπορώ να αποτυπώσω είναι ότι ο ΔΟΜ και η Πατιαρμοστία, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει αυτό το δίκτυο, έχουν εκφράσει τη διάθεσή τους να συνεχίσουν να το στηρίζουν με διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί ευρύτερα και στα όργανα της ΚΕΔΕ. Από ό,τι ξέρω, έχει μεταφερθεί και στον πρόεδρό της, στον Δημήτρη Παπαστεργίου, και νομίζω ότι και στο επίπεδο της εκτελεστικής αλλά και στο επίπεδο της ολομέλειας της ΚΕΔΕ θα γίνει συζήτηση ως προς αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος ως προς αυτό να εκφράσει κάτι, μια άποψη. Ωραία. Σαν σε επίπεδο ενημέρωσης, κύριε Παπαδούλη, το επειδή με κοιτάζετε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Ωραία. Ωραία. Και η ψήφιση στρατηγικού σχεδίου κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του Δήμου Λαρισαίων. Κύριε Βούλγαρη.
Έχει εκπονηθεί από το Δήμο και ένα σχέδιο συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου για το πώς συμπεριλαμβάνονται και πώς ουσιαστικά μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ευάλωτες ομάδες όπως αυτές διαπιστώνονται και είναι καταγεγραμμένες τουλάχιστον από τη διεύθυνση της κοινωνικής της πρόνοιας και του Δήμου της κοινωνικής πολιτικής έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να είμαστε πιο ωφέλιμοι και πιο εξυπηρετικοί σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος είτε αποσπασματικά αντιμετωπίζεται είτε με διάφορα προγράμματα ενώνοντας λοιπόν όλο δημιουργώντας ένα σχέδιο δράσης και αντιμετώπισης σε διάφορα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτές τις ομάδες και έτσι λοιπόν έχει κατατηθεί προς μελέτη και προς διαβούλευση εδώ στο σώμα μας ένα σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων που φαντάζομαι το έχετε δει και φυσικά ό,τι υπάρχει για διαφοροποίηση, για πρόσθεση, για αλλαγή είναι σε διαβούλευση. Να συμπληρώσω εδώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα στρατηγικό σχέδιο κοινωνικής ένταξης δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες και μετανάστες. Αφορά μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για το πώς μια κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίζει τις ευάλωτες ομάδες. Γι' αυτό και σε κάποια σημεία θα πρέπει να διορθωθεί. Ναι, το σωστό είναι ευπαθείς παύλα ευάλωτες ομάδες και όχι υπάρχουν αρκετές αναφορές μόνο σε πρόσφυγες. Νομίζω ότι η λογική όλου αυτού του σχεδίου είναι ότι για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζονται και από το κοινωνικό παντοπολείο, συμπολίτες μας, άνθρωποι που, οι οποίοι είναι σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι Ρωμά, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οποιοσδήποτε συμπολίτης μας θέλει μία υποστήριξη και μία ουσιαστική παρέμβαση στο κομμάτι της ένταξης. Με την προσθήκη επομένως ότι θα πρέπει να διορθωθεί όπου υπάρχει αναφορά αποκλειστικά σε πρόσφυγες, ότι αυτό θα πρέπει να έχει μία έκφραση η οποία στο Δημοτικό μας Συμβούλιο εκφράστηκε με έναν τρόπο όταν μιλήσαμε για το κομμάτι των Ρωμά. Ότι θα πρέπει να μιλάμε για μία συμπεριληπτική κοινωνία η οποία στηρίζει κάθε ευάλωτη ομάδα με ουσιαστικό τρόπο και χωρίς να κάνει διακρίσεις. Νομίζω ο κ. Παδούλης είπε για το χωρίς διακρίσεις. Το σχέδιο λοιπόν αυτό αφορά ακριβώς αυτή την βούληση της τοπικής κοινωνίας έχοντας μια λογική ότι δεν μπορεί, όπως είπε ο κύριος, όπως είπε ο Άχμετ πριν, να φροντίζουμε μόνο για τη στέγαση. Η στέγαση είναι ένα κομμάτι, η σύντηση είναι επίσης, η εκπαίδευση είναι βασικό, το δικαίωμα στη δουλειά επίσης. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίζεις αυτά με έναν τρόπο αποσπασματικό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διορθώσεις ή παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο κείμενο, αλλά η φιλοσοφία του και η αντίληψή του έχει με το ότι η πόλη πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με έναν τρόπο ολοκληρωμένο, όχι αποσπασματικό, διεκδικώντας ολοκληρωμένα σχέδια από την πολιτεία, όχι αποσπασματικές δράσεις, και εκεί ο Δήμος να έχετε να υποστηρίζει έχοντας μια τέτοια συμπεριληπτική αντίληψη. Δεν ξέρω αν... Ακριβώς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήματα. Προφανώς είναι ένα κείμενο το οποίο πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα ήθελα κάποιες πρώτες τοποθετήσεις. Έχουμε εμείς μεταξύ μας μια κατάσταση να το γνωρίζουμε, να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε ενδεχόμενα ή να το πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην ουσία είναι η εξέλιξη του σχεδίου το οποίο είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε μόνο τους Ρωμά. Αφορά όλες τις ομάδες, νομίζω ότι ήταν ένα έλλειμμα εκείνο. Λοιπόν, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο ερώτημα καταρχάς. Όχι. Κυρία Χριστίδου, έχετε κάποιο ερώτημα? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα να είναι ακόμη ανοιχτό προς διαβούλευση το σχέδιο και θα μπορούσαμε να στείλουμε κι εμείς κάποιες προτάσεις, οι οποίες θα είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο συμπεριληπτικότητας
και ως πρόγραμμα Ήλιος να δούμε σε ποιους τομείς του σχεδίου θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, είτε αφορά την εργασία, είτε αφορά δράσεις μαζί με την κοινωνία των πολιτών και τους κατοίκους φυσικά του Δήμου, στο πλαίσιο ακριβώς της κοινωνικής ένταξης και δράσεων οι οποίες είναι ωφέλιμες για όλο τον πληθυσμό που διαμένει στην πόλη αυτή τη στιγμή. Οπότε ουσιαστικά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να καταθέσουμε και εμείς κάποιες προτάσεις. Κυρία Χριστίδου, για να καταλάβω, αυτό που στην ουσία προτείνεται είναι μόνο για τον Δόμο ή και για τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες, να κυκλοφορήσει περισσότερο. Σε αυτό αναφέρεστε? Δεν είναι σχέδιο δράσης. Ρωτώ εάν μπορούμε... Είναι στρατηγικό σχέδιο κοινωνικής ένταξης, δεν ξέρω. Ακριβώς, ναι, βεβαίως. Ναι, το έχω διαβάσει κιόλας. Ναι. Το έχουμε διαβάσει και σε άλλους δήμους όπου καταρτούν παράλληλα και εκείνοι κάποιες προτάσεις και σχέδια. Οπότε αν θα μπορούσαμε και εμείς να μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού και ευρύτερα λόγω της εμπειρίας μας για κάποιες προτάσεις που είτε θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε μέρη αυτών στην υλοποίηση είτε όχι. Δηλαδή προς γενικότερο όφελος. Αν υπάρχει δυνατότητα να στείλουμε και εμείς κάποια σχόλια. Αυτό. Κυρία Χριστίδου, προφανώς επειδή δεν είναι να αποφασιστεί σήμερα εδώ, ούτως ή άλλως εμείς μια πρώτη άποψη είναι αν αποτελεί μια βάση για να προχωρήσει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι που αποφασίζεται αυτό. Οπότε κρατάω την πρότασή σας. Οπότε κάποιες προτάσεις θα μπορούσαν να ενσωματωθούν. Ναι, πολύ ωραία. Αυτό, αν μπορούμε να τις στείλουμε. Θα γίνουν κοινωνοί όλα τα μέλη αυτών των προτάσεων προκειμένου για το τελικό κείμενο. Έγινε. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Κύριε Νταΐ, θέλετε να τοποθετηθείτε? Κύριος Δαΐς, δεν ξέρω, μας ακούει. Κυρία Πρίλη. Όχι, κύριε Δηλιάνη, περιμένουμε να στείλουν και από το δόμο τις προτάσεις. Και συμφωνείτε καταρχάς με το κείμενο, γιατί το κείμενο το έχω και τα κοιτώ. Συμφωνώ με το κείμενο, συμφωνώ και θεωρώ ότι είναι σωστό να γίνει και για όλες τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Επομένως, θα δούμε και τις προτάσεις από το δόμο, συμφωνούμε. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριε Σταυροθόδωρε. Και εγώ συμφωνώ. Με αυτή την αντίληψη και με τις προσθήκες που λέμε, έτσι. Ναι, και με τις προσθήκες. Ωραία. Αναφερθήκατε προηγούμενα για δικαιώματα σε όλες τις ομάδες. Το είχα τονίσει και εγώ, βεβαίως, σε άλλη μου τοποθέτηση και για τους πρόσφυγες. Εδώ, όμως, μέσα στο στρατηγικό σχέδιο μετατρέπεται τα δικαιώματα σε πρόσβαση. Εδώ μένω σε αυτή τη λέξη. Γιατί η πρόσβαση, θα τα πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίως, γιατί μετατρέπονται σε πρόσβαση η εκπαίδευση, η κατοικία, η πρόνοια, η υγεία. Δηλαδή τι σημαίνει πρόσβαση? Ότι υπάρχουν όμως, θα τα έχει μόνο αυτός που μπορεί να πληρώσει. Ποιος μπορεί να τα έχει? Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι απλά θα παίρνουν υποτυπώδεις υπηρεσίες στα όρια της εξαφίωσης. Ό,τι δηλαδή κάνουν και τα προγράμματα για τους πρόσφυγες, που είπαμε ότι το σταματάει το πρόγραμμα, αλλά μετά τι θα κάνουν, θα του δώσουν μια σακούλα το μήνα από το κοινωνικό παντοπολείο ή αν περισσέψει καμιά μερίδα από τον κύριο Παπαπαρίση και από το ΚΑΠ κτλ. Με αυτή την έννοια, να μην αναφερθώ, γιατί μπήκα στη διαδικασία, μην παραξηγηθώ όπως την προηγούμενη φορά που ενώ μιλούσα και έλεγα κάποια πράγματα, είχα την εντύπωση ότι συμφώνησα κιόλας. Δεν συμφωνούμε με αυτόν τον τέτοιο, γιατί και η προσφυγιά και η μετανάστευση φαίνεται ακόμα περισσότερο τώρα με τους πολέμους και με τον πόλεμο του συγκεκριμένου τώρα στην Ουκρανία, όσο ότι στις πλάτες των λαών παίζονται τα παιχνίδια μεταξύ δύο υπερελιστών. Οπότε, ή θα υπάρξει, δηλαδή, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Το έχουμε πει και την άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση ριζικά, αν δεν ανατραπεί δηλαδή, δεν βελτιώνεται, δεν διορθώνεται. Ξευδεστήσεις θα μεταφέρουμε στον κόσμο, ελπίδες ότι κάτι μπορεί να γίνει. Εντάξει, δεν θα έχεις ολόκληρο σε σύντιο παράδειγμα, θα έχεις μια μπουκιά και τα λοιπά. Άρα, εμείς διαφωνούμε με αυτό το σχέδιο. Όταν θα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο, θα έχουμε μια πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση. Κύριε Βούλγαρη. Θα σας τα έλεγα, γιατί έκανα και. Εντάξει, κύριε Βούλγαρη. Πράγματα, αλλά δεν έχει. Επειδή το σχέδιο αυτό ουσιαστικά έρχεται σε μια λογική προσταφαίρεσης, διόρθωσης και να το πούμε καλυτέρευσης. Εντάξει, ο κ. Παπαδούλης έβλεπε είναι πολιτική διαφωνία σε συγκεκριμένο επίπεδο και σε συγκεκριμένη προσέγγιση. Πέραν τούτον όμως, επειδή έρχεται εδώ για να τεθεί υπόψη ημών όλων, ώστε να επεξεργαστεί και να μπορέσουμε να έχουμε πληρέστερο ή πιο ολοκληρωμένο ή διορθωμένο ή όπως θέλουμε να το πούμε ή ακόμα και το ίδιο κομμάτι για να ενημερώσουμε το σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Νομίζω ότι έχουμε όλοι και την δυνατότητα και την ευαισθησία, ακόμα και την διαφωνία μας επί του συγκεκριμένου πλαισίου ή τη συμφωνία μας ή την διαφορετικότητα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε και στην κυρία Χριστίδου. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να στείλουμε τις προτάσεις μας έτσι ώστε είτε να ενταχθούν, είτε να ομογενοποιηθούν, είτε να διαφοροποιήσουν συγκεκριμένες απόψεις που έχουν κατατεθεί. Ως εκ τούτου εκτιμώ ότι είναι μια δουλειά την οποία τη θέλουμε πραγματικά, πρέπει να την εντάξουμε και φυσικά να γίνει και σώμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει τοποθέτηση. Αν συμφωνούν φαντάζομαι. Ωραία, συμφωνείτε. Κύριε Πρόεδρε, μια παρέμβαση, όχι ο Σταύρος Θόδωρος, για τις τυχόν προσθήκες που είπαμε πριν. Ναι. Εντάξει, δεν διαφωνώ σε κάτι. Απλά καλά θα ήταν να τις ζούμε πριν, να τις γνωρίζουμε τουλάχιστον. Εγώ, κύριε Σταύρο Θόδωρο, εγώ αναφέρθηκα αποκλειστικά στις προσθήκες όπου λέει πρόσφυγες, μιλάμε για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική. Και από εκεί και πέρα θα δούμε της κυρίας Χριστίδου. Όταν θα το έχουμε, θα σταλεί σε όλους, προφανώς. Ωραία, για να τις γνωρίζουμε, δεν είναι αυτό φυσικά, να ξέρουμε. Φυσικά. Έγινε, ευχαριστώ. Okay. Και από πάνω ότι υπάρχει αχιλλέα, ας έρθει για να το ενσωματώσουμε. Λοιπόν, προφανώς, μέχρι να σταλεί, αν υπάρχει οποιαδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς που συμφωνούν, αν υπάρχει κάποια πρόταση για αλλαγή, ας σταλεί πριν να φύγει για το Δημοτικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε εντάξει. Διάθεση για διόρθωση κτλ. Είναι ανοιχτό. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κύριε Λαζαρίδη, κύριε Τιντιέ, δεν ξέρω αν θέλετε τοποθέτηση. Κύριε Λαζαρίδη. Ναι, προφανώς είμαστε υπέρ της κατάθεσης του σχεδίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχέδιο να είναι συμπεριληπτικό και να πιάνει όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οπότε είμαστε ξεκάθαρα υπέρ του σχεδίου, επί της αρχής. Ευχαριστούμε κύριε Λαζαρίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη. Με το σχέδιο. Όχι, με το σχέδιο. Το θέμα της υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι υπάρχουν θέματα και η τελευταία παρέμβαση εκεί οδηγεί. Απλά να πω και το λέω να το πω σαν φιλόλογος ότι η λέξη πρόσβαση σημαίνει έχω δικαίωμα. Οπότε. Οπότε σαν φιλόλογος ξέρεις τι σημαίνει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα, γι' αυτό. Το δικαίωμα που προέρχεται από το Σύνταγμα. Γι' αυτό και στέκομαι στην τελευταία φράση που λέει ότι βασικός στόχος του στρατηγικού σχεδίου ένταξης είναι η δημιουργία ή υλοποίηση ενταξιακών πολιτικών ώστε κάθε άτομο ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού να έχει δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την ενασχόληση, την κοινωνική προστασία,
την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθεται στο κοινό. Νομίζω ότι με αυτό που είπατε πριν πρέπει να αναφερθεί και συγκεκριμένα και το θέμα της υγείας, το οποίο είναι τεράστιο κεφάλαιο και δεν είναι απλά υπηρεσίες. Και δυναμικό δεν είναι απλά. Έτσι. Απλά λέω ότι συμφωνώ με τον προβληματισμό σας το κατά πόσο είναι δικαίωμα, απλά νομίζω ότι αποτυπώνεται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα τα πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια κουβέντα, γιατί δεν θα έπρεπε λόγο. Πρόσβαση δεν έχει όμως. Επειδή δεν έχει το δικαίωμα να είναι στο ίδιο, δεν έχει δικαίωμα πρόσβαση. Γι' αυτό και λέμε ότι έχουμε λύματα. Προϋποθέσεις, λοιπόν. Άρα λοιπόν οι προϋποθέσεις καταργούν, αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, καταργούν το δικαίωμα και το κάνουν πρόσβαση. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδούλη, αλλά... Το δικαίωμα στην πρόσβαση, αυτό γράφει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, να προχωρήσουμε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι συμφωνούμε περισσότερο από όσο νομίζουμε, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το τελευταίο έχει να κάνει με την ενημέρωση του Συμβουλίου για κάποια προγράμματα που αφορούν και αυτά που έλεγε πριν ο Άχμετ. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν θέλει να πάρει και το λόγο ο κύριος Παπαβαρίσης. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, με το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε ξεκινήσει και με αντίστοιχες ενέργειες και του κυρίου Παπαρίση της διοίκησης του ΚΑΜΠ. Και τρέχουν, ξέρω ότι σίγουρα για το ένα πρόγραμμα κύριο Παπαρίση, δεν ξέρω αν προχωράνε δύο, στο Κουτσόχερο. Ναι, να σας ενημερώσω. Μισό λεπτό για βασικά αγγλικά. Και επίσης ένα πρόγραμμα αντίστοιχο τρέχει για πρόσφυγες και μετανάστες. Ξεκινάει και στο νηστό, όπου βέβαια ελπίζω ότι ο Άχμετ θα είναι στην ομάδα εκμάθησης ελληνικών. Όπου... Ναι. Υπάρχει ένας οργανισμός στην Λάρισα που μαθαίνουν τα μαθήματα ελληνικών. Απλά πήγαν από αυτό εκεί που ζητήσανε νόμιμα χαρτιά. Όχι, όχι, όχι. Μιλάω για το πρόγραμμα το οποίο κάνουμε εμείς. Θα ενημερωθούν πάλι όλοι. Είναι μαθήματα ελληνικών χωρίς χαρτιά. Είναι αυτά τα οποία τρέχει ο Δήμος Λαρισαίων. Εντάξει. Ωραία. Κύριε Παπαρίστη, έχετε το λόγο. Ναι, ναι. Μέσα στη δομή του Κουτσόχυρου κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για το θέμα της εκπαίδευσης. Βέβαια, συνδυαζόμενο και με την εκπαίδευση που παρέχεται στην πόλη της Λάρισας για τα παιδάκια. Και είναι η περιφέρεια και ο Δήμος που έχουν κάνει πραγματικά έργο πάνω σε αυτό το τομέα. Εμείς μέσα εκεί με το θέμα αυτό το κέντρο, με το πρόγραμμα αυτό, το έργο Κέντρο Διοβίου Μάθησης, έχουμε ζητήσει από τον κόσμο που διαμένει μέσα τις επιθυμίες τους. Τα προγράμματα που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Οι αιτήσεις των ατόμων δυστυχώς δεν υπήρχαν άτομα που να επιθυμούσαν να μάθουν ελληνικά. Μιλάμε για ενήλικες τώρα, έτσι. Για τα κέντρα διαβίου μάθησης που απευθύνονται σε ενήλικες. Δυστυχώς δεν υπήρχαν συμμετοχές για να μάθουν ελληνικά. Υπήρχαν συμμετοχές για να μάθουν αγγλικά. Έχουμε δημιουργήσει δύο τμήματα, ένα ανδρών και ένα γυναικών, γιατί δεν θέλουν να είναι μαζί, ενώ εμείς προσπαθούσαμε να τους πείσουμε ότι πρέπει να γίνεται μαζί το μάθημα, γιατί στις δυτικές κοινωνίες ο άντρας και η γυναίκα είναι ισότιμοι και πρέπει, αλλά δεν το επιθυμούσαν κυρίως οι γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήσαμε δύο τμήματα, ένα ανδρών και ένα γυναικών. Το ανδρών τελειώνει σε μία εβδομάδα, το γυναικών λίγο αργότερα, γιατί ξεκίνησε και αργότερα. Επειδή όμως είδαμε ότι αυτό είδε μέσα ο πληθυσμός ότι είχε επιτυχία και ξανακάναμε πάλι, ζητήσαμε πάλι αιτήσεις και έτσι εμφανίστηκαν και να δημιουργήσουμε ένα τμήμα ακόμα ανδρών στα αγγλικά και ένα τμήμα γερμανικών στις γυναίκες. Και αυτή τη στιγμή τα έχουμε στείλει, έχουμε δώσει και τα στοιχεία και στο Δήμο Λαρισαίων βέβαια,
Και κεντρικά το έργο Κέντρα Διαβίου Μάθησης προσπαθεί να βρει εκπαιδευτές να ξεκινήσουμε τα αγγλικά και τα γερμανικά. Αγγλικά είπαμε ακόμα ένα τμήμα, το τρίτο τμήμα των αγγλικών, και για άντρες και τμήμα, όπως είπα, όπως προανέφερα, γυναικών στα γερμανικά. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή στη δομή πλέον, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις και παίρνουν και οι αποφάσεις εκδίδονται πιο γρήγορα και τα διαβατήρια και τα ID, οι κάρτες τους, οι ταυτότητές τους βγαίνουν πολύ σύντομα. Ακόμα και το πρόγραμμα που ξεκίνησε αυτό των αγγλικών, έχουμε κάποιες απώλειες. Ήδη έχουν πάρει διαβατήρια και αδέρφη και έχουν φύγει. Και εδώ υπάρχει και μια δυσκολία, αυτό το καταλαβαίνετε κι εσείς. Πρέπει και οι ίδιοι οι μετανάστες που αργότερα που να γίνουν πρόσφυγες ή πρόσφυγες απευθείας, θα πρέπει και αυτοί, αν επιθυμούν να ενσωματωθούν, θα πρέπει κάτι να κάνουν, να επιθυμούν να μάθουν την ελληνική. Βλέπετε ότι σε ένα χώρο όπως είναι ο δικός μας, που έχει 26 εθνότητες, δεν βρέθηκε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τμήμα ελληνικών. Άμα δεν θέλουν και οι ίδιοι να μάθουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το στόχο που η γλώσσα, όπως πολύ καλά το ξέρουμε όλοι και ιδίως εσείς εκπαιδευτικοί, χωρίς τη γλώσσα δεν μπορείς να ενταχθείς. Χωρίς τη γλώσσα δεν μπορείς να βρεις εργασία. Άρα, για ποια ένταξη μιλάμε όταν δεν επιθυμούμε να μάθουμε τη γλώσσα της χώρας που μας φιλοξενεί. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Παπαρίση. Η αλήθεια είναι ότι με όσα ακούσαμε δεν ξέρω πόσο θέλουν να ενταχθούν. Από εκεί και πέρα οφείλω να πω ότι υπάρχει όντως μια καλή συνεργασία με το προσωπικό του ΚΑΜΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Διαβίου. Κύριε Παπαρίση, να πω επίσης εδώ ότι έχει αναλυφθεί και μια πρωτοβουλία, έχετε ενημερωθεί γι' αυτό, για την αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας, όπως αξιολογούμε και τα άλλα προγράμματα του Δήμου, του Πανεπιστημίου των Πολιτών και του ΙΝΕΔΙΒΗΜ. Οπότε έχετε ήδη μια όχληση για κάτι τέτοιο. Θα έχουμε και επικοινωνία σε σχέση με τη διαδικασία και την διευκόλυνση των ερευνητών του Δήμου. Δεν έχω καμία όχληση. Κάπου ενημερώθηκα ότι κάτι ακούγεται, αλλά όχληση καλώς. Του Δήμου δεν έχω καμία όχληση. Θα επικοινωνήσουμε και μαζί. Θα αποστώ μία ερώτηση. Πόσα άτομα έχουν τα τμήματα τώρα? Τα τμήματα για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν πάνω από 16 άτομα, αλλά κλείνει όταν το τμήμα κατεβαίνει κάτω από τα 11 ή δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσουν τον εκπαιδευτή. Τα καταφέρνουμε και τα καταφέραμε παρά τις δυσκολίες. Συνεχίζουν και λειτουργούν τα τμήματα και εκτιμούμε. Και, καλά, το ένα έχει τελειώσει την ουσία σε μια εβδομάδα και το άλλο που τελειώνει 5 Μαΐου. Θα γίνει μέχρι το τέλος. Με τα ελληνικά μη στεναχωριέσαι, γιατί ο Τσε Γκεβάρα είπε όταν ο λαός δεν θέλει την επανάσταση, η επανάσταση δεν γίνεται. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Για να καλύψω και τον φίλο μου τον Γιώργο. Σας ευχαριστώ όλους. Δεν ξέρω, νομίζω κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ που πήγατε. Έτοιμο κάνετε τον πρέχα. Ευχαριστώ όλους έτσι, για την συμμετοχή σας και για την παρουσία σας. Δεν ήταν μια καλή διαδικασία. Καλό απόγευμα. Έτσι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.